Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ξημέρωμα 24 Ιουνίου του 2015. Κωστής Ραπτόπουλος, κτηνίατρος. Γεια σου, ρε, εσύ. Καλημέρα. Γεια σου, ρε, Έλενα Βασίλη. Ίδιος ο Νάβας, ο τερματοφύλακας. Ο Κέιλορ Νάβας. Ναι, ο οποίος παντρεύτηκε προχθές. Κωσταρικανός. Πολύ μ' άρεσε. Ο οποίος φυσικά θαύτηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έκανε μια κακή επιλογή. Τα λεφτά είναι λεφτά. Γίνεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν έχει σημασία, εντάξει, αλλά. Είναι ρεζέρβα του. Του Κασίγιας. Κακός. Εγώ. Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι ο Κασίγιας έχει μεγάλη πτώση. Σε ένα τέτοιο κλαμπ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω τι κλαμπ είναι. Εγώ και βλέπω ότι. Η θέση είναι ίσως πιο δύσκολη στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, φίλε. Εγώ πάντως, αν ήμουν ο Νάβας και έβλεπα τα μάτς που έκανε ο Κασίγιας και εξακολουθούσε να είμαι στον πάγκο, θα ήμουν δυσαρεστημένος. Εγώ θα προτιμούσα να παίξω σε μια ομάδα, να πάρω θέση βασικού. Θα έβγα ναι, από τη Ρεάλ. Όταν. Ναι. Καλά τα λεφτά, αλλά. Ο Νάβας βλέποντας ότι δεν παίζει με αυτό τον Κασίγια στο φετινό, νομίζω ότι του δικαιούται μια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει μετά τον Κασίγια να είναι αυτός βασικός. Δεν ξέρω, στο τουρνά τον είδαμε ήταν καλός. Και έχει ένα πρόβλημα στην έξοδο βέβαια και αυτός. Είναι, λίγο... είναι το ύψος το οποίο τον βοηθάει. Είναι κοντός, κάτω από ένα 82. Είναι στο 1,83, 1,84. Κάτω από ένα 85. Είναι από τους ναι, εκρηκτικούς Λατινοαμερικάνους θεματοφύλακες. Είναι ο Χριστίδης της εποχής. Είναι ο. Ποιοι ήταν οι κοντοί τερματοφύλακες? Δηλαδή, αυτοί που ήταν 1,76-1,77. Αν το πρώτο που είναι ο Νόιερ για το σύγχρονο τερματοφύλακα, ψηλός ναι, και να ξέρει και ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο Νάβας δεν έχει αυτό που λέμε το ύψος. Δεν έχει προσόντα. Θα έπρεπε να παίζει με 3-5-2 η Ρεάλ. Να έχει τρίτο στόπερ, να είναι ψηλός, να κάνει βάθος. Να πάει σε άλλα επίπεδα ποδοσφαίρου. Και... σπάνια ισπανική ομάδα θα παίξει με 3 στόπερ. Δεν παίζει με 3 στόπερ καμία. Είναι στη φιλοσοφία του παιχνιδιού του. Ναι. Αν και υπάρχουν αθλητές για τα. Και στόπερ που κατεβάζουν την μπάλα καλά, γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να το παίξει αυτό φέτος και εγώ είμαι υπέρ, και υπάρχουν και παίκτες στο παγκόσμιο στερέωμα και στο πανευρωπαϊκό στερέωμα που μπορούν να παίξουν το fullback. Υπάρχουν πολύ ταχυδυναμικοί παίκτες, το ανέβα κατέβα, και παίκτες που ξέρουν μπάλα. Διαλέγεις έναν που θα μην ανεβαίνει τόσο ψηλά ή έναν από την άλλη που να ανεβαίνει πολύ, να είναι αυτός δηλαδή το 70% των επιθέσεων. Έχει πολλά μυστικά το 3-5-2. Το οποίο πάω και επαναλαμβάνω θα το παίξει. Γιατρέ, έχουμε πάρα πολλά θέματα ποδοσφαιρικά. Θα πούμε καταρχήν πρώτα τα ποδοσφαιρικά. Τα ποδοσφαιρικά, ναι. Και μετά θα πάμε στα κοινωνικά, στα πολιτικά, στα γενέθλια, στις επαιτίους κτλ. Γιατί βέβαια πέρασε η ημερομηνία, έχουμε μια επαιτειακή ημερομηνία. Τι? Σαν σήμερα πριν 19 χρόνια. Αυτά τα ψάχνει ο Χιλιδίδης τώρα. Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Πανδρέου. Μεγάλη απάτη. Όσον αφορά. Δεν ξέρω αν μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη, όχι σαν άνθρωπο. Είδαμε κάποιες φημομετρήσεις. Για πες τι διαβάσαμε όμως. Είδαμε στο βιογραφικό του κ. Πανδρέου κάποιες φημομετρήσεις, οι οποίες έγιναν το 2007, το 2010, το 2013, όπου θεωρείταν ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Και μάλιστα η πρώτη τετραετία του Πασόκος η καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Είναι σαν τις διοικήσεις. Δηλαδή τώρα. Άμα ταΐζουν δημοσιογράφους, οπαδούς είναι καλή. Εντάξει, είναι καλέ. Δηλαδή αυτό είναι ο Έλληνας. Αλφα-σίγμα. Οργανωμένους και δημοσιογράφους, όποιος ταΐζει και ο 12η να είναι η ομάδα και χρέη να έχει ομάδα, είναι καλός. Αυτό έκανε ο Παπανδρέου. Ταΐζε τους γύρω. Καλά έκανε, γιατί σου λέει. Για να με αγαπάνε πρέπει να ταΐζω. Το κριτήριο του κόσμου. Το κριτήριο του κόσμου. Και συνεχίζει. Γι' αυτό ο Πάγκαλος έλεγε. Γι' αυτό έλεγε λαμό για τους Έλληνες ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος, φίλε, έχει δίκιο. Βέβαια, ο Χιλιτήρης διαφωνεί. Μιλάμε το 2013. Έχει δίκιο για τα κομματόσκυλα. Για τα κομματόσκυλα. Δηλαδή το 2013, πριν δύο χρόνια, πρόσφατο. Ο Έλληνας σε ένα μεγάλο ποσοστό πίστευε ή και πιστεύει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο καλύτερος Έλληνας πρωθυπουργός. Και το λες εσύ, ο οποίος έχεις. Επιμνημονίο. Όχι δεξιές πεπιθήσεις. Επιμνημονίο. Ναι. Κεντροαριστερά. Είσαι στην κεντροαριστερά. Καλά, ο Ανδρέας ήταν πολύ συλλεκτικός. Δηλαδή μπορούσε να πιάσει τα πάντα. Ναι, σωστό. Ναι, βέβαια. Πανέξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνος άνθρωπος. Δεν το συζητάμε. Ευφυής, γκομενιάρης. Μορφωμένος. Ναι, ναι. Έχει κάνει τα πάντα στη ζωή του. Ναι. Σαν εχθές πέθανε. Ιουνίου. Ναι. Γεννήθηκε ο Σιμίτης. Σαν εχθές. Απίστευτο. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό για τον. Διαφορά. Τι 60 ετών. Όχι ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης είναι ζωή ακόμα. Ο Σιμίτης ζει ακόμα. Ο Ανδρέας. Πρέπει να έχουν. Ναι. 19, 29, 39. Καμιά 15 χρόνια διαφορά πρέπει να είχαν αυτοί οι δύο. Δηλαδή ο Σιμίτης είναι πάνω από 80. Το 19 είναι γεννημένος ο Παπανδρέου. Το 19 είναι ο Ανδρέας. Ήτανε. Ενώ ο Σιμίτης πρέπει να ήταν, να είναι ο άνθρωπος, να ζήσει. Το 36 πρέπει να είναι. Ή το 35. Το 36. Είναι με τον Μπάρκουλη μαζί. Είναι στα 79. Έτσι όπως ζει ο Σιμίτης συντηρητικά αυτά και τα λοιπά. Δεν πίνει, δεν καπνίζει. Λιτοδίαιτος μια ζωή. Λιτοδίαιτος και τα λοιπά.
check-up και τα λοιπά, να πάει, πάει πάνω από 90. Το 36 είναι καλά, το θυμόμουν. Ή 35 θυμόμουν ή 36. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε επαιτίους, γενέθλια κτλ. Ωραία. Λέγε, τι ήθελες να πεις για τον Ανδρέα. Είχες διαβάσει, ναι. Τι ήθελες να μου πεις. Είδαμε κάποια πράγματα για τη ζωή του. Ναι. Πολυτάραχος βίος. Ναι. Είχε περάσει τη νομική σχολή Αθηνών, αλλά ο πόλεμος τον ανάγκασε να διακόψει τις σπουδές του και να τις συνεχίσει στην Αμερική. Ναι. Βλέπουμε εκεί πέρα ότι σε πολύ νεαρή ηλικία είχε μια πολύ γρήγορη ανέλξη στην πανεπιστημιακή ελίτ ενός, θα έλεγα, από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως είναι το Berkeley. Συμμετείχε στο Bretton Woods, το ναι. οποίο ήταν κάτι ασύλληπτο. Ναι. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε διασυνδέσεις. Ναι. Βλέπουμε ότι πραγματικά είχε όλα τα προσόντα, όλα τα φόντα για να πρωταγωνιστεί στη ζωή του. Ναι. Ναι. Ότι έχει κάνει 5 παιδιά, 4 νόμιμα και ένα εξώ. Όλα νόμιμα και ένα εκτός γάμου. Το αναγνώρισε, μου φαίνεται. Το αναγνώρισε, ναι. Εφόσον το αναγνώρισε, είναι σωστό. Πρέπει να το. Είχε... ένα από του ένα σκοπούς κοριτσάκι είχε κάνει. Ναι, ναι, ένα κοριτσάκι. Σε κανένα μυθίσιο του απάνω θα το έκανα αυτό. Εντάξει, τώρα η Μιλία Νίλου, πώ λεγόταν η κοπέλα. Δεν το βρήκε. Πίσω από τι κουρτίνε, λέει. Το βρήκε. Ναι, βέβαια. Δεν τα θυμάμαι αυτά. Εντάξει, είναι προσωπικά θέματα. Ναι, ναι, ναι. Απλά μα έχει στιγματίσει εμά. Τη γενιά μας ο Άνδρας Παπανδρέου, γιατί ναι. με αυτόν μεγαλώσαμε στην ουσία. Με αυτόν μεγαλώσαμε, βέβαια. Δηλαδή, ό,τι εικόνες έχουμε, ναι. έχουμε από πολιτική, από τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, από τον Τάσο Μπρισίμ, από τις. Ναι, μοίραζε λεφτά στον κόσμο. Εντάξει. Δεν τα δικά του, βέβαια. Αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Οι εικόνες είναι πολύ δυνατές ναι. και έντονες οι μνήμες. Δηλαδή, ειδικά εκείνη η τούρτα του 1993 με την Μιμή που τον ταΐζει στο μπαλκόνι, ναι. μετά εκείνη τη δίκη. Ήθελε λίγο σάλιο η Μιμή, γιατί ήταν, με το ζάχαρο ο Ανδρέας ήταν λίγο. Δεν μπορούσε να γλύψει. Εκείνη η σκηνή με την τούρτα ναι. ήταν φοβερή. Ναι, ναι, ναι. Ποιος την ξεχνάει. Τον ταΐζει, ναι, βέβαια. Και το Σαμαρά να ρίχνει τη Νέα Δημοκρατία τότε. Ναι, τότε την είχε ρίξει ο Προδότης. Το 1993. Προδότης, μεγάλος. Εντάξει. Βγαίνει ένας, λέει, με παοξής, λέει αυτός ο 14 ο Προδότης, λέω, συγγνώμη, τι κόμμα υποστηρίζεις, λέει η Νέα Δημοκρατία. Είσαι, λέει, νεοδημοκράτης παοξής, λέει ναι. Και λες Προδότη το Σαλπικίδη, λέει ναι. Και ψηφίζεις για το Σαμαρά, λέει ναι. Είσαι βλάξ, του λέω. Λέω, μη γαβγίζεις. Σε είπα βλάξ. Δεν σε έβρισα, του λέω. Είσαι, λέω, ανόητος. Ή ο άλλος, λέει, είμαι Χρυσαυγίτης παοξής. Λέω, δεν γίνεται. Λέω, γιατί. Τι γιατί, λέω. Στις ακαδημίες ο Ιβάν, στα μικρά, το 80% ρωσάκια. Λοιπόν, Ρώσος στο ποδόσφαιρο, Ιουγκοσλάβος στο μπάσκετ, Αλβανός στο αυτό. Στο πόλι, εντάξει. Υπάρχει πολυπολιτισμός. Πολυεθνικός ο Πάος. Πώς είναι, εσύ μιλάς για χρυσαυγητισμό όλο. Απαγορεύεται, λέω. Είναι και ένας εκεί, μπράβος, εκεί φίλος του πολίτη, λέει το απεντάμε. Λέει πανταπανταμπού, δεν έχει πανταπανταμπού, λέω, δεν έχει πανταπανταμπού του. Αυτά λέω κάτω στους άλλους, τα πανταπανταμπού. Δεν έχει. Είσαι, λέω, χρυσαυγητής, πάω ξύς, πώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε, τρέχει διαγωνισμός, μεγάλος διαγωνισμός, κυρίες και κύριοι, Φόρμουλα 1. Το Μετρόπολης 955 σε στέλνει στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στη Βουδαπέστη. Έτσι, στην πόλη, λέει, στην πόλη Δούναβης, λέω, κόκκινος. Πόλη Δούναβης, το έχει πει αυτό. Δεν υπάρχει πόλη Δούναβης, του λέω, υπάρχει, λέω, ποταμός Δούναβης. Λέω, η πόλη είναι, λέω, η Βουδαπέστη, βλάκα. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει με τους πιλότους να μάχονται για την πολυπόθητη νίκη. Σε μια από τις πιο όμορφες και απαιτητικές πίστες της Φόρμουλα 1. Ίσως από τις χειρότερες, λέω εγώ, επειδή είμαι και λάτρης του σπορ. Ναι. Είναι μια αργή πίστα μετά, ναι. Με καθόλου suspense. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Το Μετρόπολης λοιπόν στέλνει δύο άτομα. Βουδαπέστη είναι φοβερή. Όχι πόλη τη Βουδαπέστη, μιλάμε ναι. για την πίστα. Κάτσε από ό,τι στέλνουμε. Ένα ζευγάρι. Δηλαδή, εσένα με ένα φίλο σου. Ή εσένα και τη γυναίκα σου. Ή εσένα και την κόμενά σου. Ή γκόμενα με την άλλη την κόμενα. Ή εσένα με το φίλο σου. Αν είσαι ομοφυλόφιλη. Τέλος πάντων, δύο στέλνει. Όποιον θέλουν να πάρουν μαζί του από 23 μέχρι 27 Ιουλίου σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό. Και ένα δείπνο καθημερινά και τα εστήρια του αγώνα. Τι θέλει άλλο. Τρώει πρωινό. Τρώει, να πούμε, ένα γεύμα. Τα εστήρια δωρεάν. Έχει όλο το τρίμερο. Αμέ. Όλο το αγωνιστικό τρίμερο ή μόνο τον αγώνα. Όχι, ρε, τρίμερο έχει. Στέλνει. Και Παρασκευή τώρα. Και Σάββατο και Κυριακή. Αλλά, και ελεύθερες δοκιμές και ναι. κατακτήρες και αγώνα. Στέλνει τώρα. Αμ 3. Αλφα μη 3. Πακέτο του αγώνα. Και ενώ τη λήξη φόρμουλα και το αναμετεπώνυμό σου αποστολή στο 54-344. Και μπαίνει στην κλήρωση για πενθήμερο ταξίδι εμπειρία στο μαγικό κόσμο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος τη Φόρμουλα. Ένα! Λοιπόν, με Ανδρέα δεν ξέρω αν τελειώσαμε. Χριστίδης, λέει, Δοξάκης, Αλβανίδης, το χούρο γλυκοντή. Αυτή ήταν η πιο διάσημη κοντή τερματοφύλακες. Ο Θεολόγης ο Παπαδόπουλος ήταν. Ο Θεολόγης, ναι, ο Θεολόγης και Πλίτσης είχαν πιάσει το 1,80. Και αυτή κοντή. Σχετικά, ναι. Σχετικά, ναι. Ο Πτάσος ο Παπαδόπουλος, ο σχορεμένος του Ηρακλή, 1,79, 1,80. Που έφαγε τον κόλμα το πλάγιο. Σχορέθηκε νέος. Εδώ μας λέει κάποιος μια πληροφορία για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, τι λέει, διάβασε το. Γιατί ο Ανδρέας λέει. Το 38 πρόδωσε τους συντρόφους του και με άδεια του μεταξά λόγω πατρός
Την έκανε και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλητίες λέει, εντάξει, στην Αμερική. Ηνωμένες Αλητίες. Εντάξει. Το γλυκό αγόρι. Ηνωμένες Αλητίες. Ωραίος, λογοπαίγνιο. Λόγο, σωστό, ναι, μ' αρέσουν εντάξει. Τα λογοπαίγνια. Μ' αρέσει, λέει. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε με το. Με το μεγάλο δράμα πατέρα, τον αείμνηστο. 23η Ιουνίου, η οποία ήταν η μέρα θανάτου. Το Ανδρέα Παπανδρέου έκλαψε. Θυμάμαι την κηδεία, δηλαδή ήταν λαϊκό προσκύνημα. Έκλαψε πολλοί κόσμο. Πολλοί κόσμο. Βέβαια. Έκλαψε πολλοί κόσμο, ταϊσμένο κόσμο. 1996 τότε. Από τα δάκρυά του έτρεχε χοληστερίνη. έτρεχε τοξίνε έτρεχαν από τα δάκρυά του. Όπω θυμάμαι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μέση. Το 1987 ή το 86. Το 87. Γίνεται 28 δηλαδή. Κλείνεται 28. Μεγαλώνει ποδοσφαιρικά. Γενέθλια έχει ο Μέση. Ναι. Σήμερα κλείνει τα 28 ο Μέση. Ωραία, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχουμε πιάσει τις επαιτίους, εντάξει, καλός ή κακός. Βέβαια. Βέβαια. Γίνεται 28, κλείνει τα 28 μέσα. Φυσικά δεν έχουμε και κάτι. Κόπα Αμέρικα το οποίο είναι. Μια... Α, παελεϊνό. Πλάκα διοργάνωση, εντάξει. Ναι, τώρα... Είναι ελεϊνό. Αλλά εγώ προβληματίζομαι και με άλλα πράγματα. Τα είπα στον κόσμο, δεν τα κατάλαβα. Τα λέω σε εσένα που μπορεί να τα καταλάβει. Με προβληματίζει η παγκόσμια. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Καθώς δεν βγάζει ποδοσφαιριστές. Με φαντασία. Με φαντασία. Δεν χρειάζεται είναι, πλέον. Ναι, όλοι ναι, είναι εργαλεία του προπονητή. Ναι. Όμως. Ποιος ήταν ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που έπιανε τα στάνταρτ σου. Δηλαδή μπορούσε να κάνει το απρόβλεπτο. Ο τελευταίος είναι ο Μέση. Δεν υπάρχει άλλος. Ούτε ο Νέιμαρ μπορεί να μου το κάνει. Ούτε ο Σουάρες μπορεί να ούτε μου το κάνει. Ούτε ο Ρονάλντο είναι απρόβλεπτος. Ο Ρονάλντο σε κλειστή άμυνα είναι πολύ πίσω από το Μέση. Ό,τι έχει κάνει στη ζωή του, βλέπω ότι το έχει κάνει σε ανοιχτό χώρο. Αυτό δεν το είπε κανένας. Ναι, αλλά σου τα λέει τη περιοχή. Άλλο λέω εγώ. Το μεγάλο τον παίχτη, το κάτι παραπάνω, θα το βρει όχι στον ευνηδιασμό. Θα το βρει στην κλειστή την άμυνα. Περάσει ένα, δύο, τρει. Χατζηπαναγή, α πούμε. Καταλαβέ. Τρώει στην κλειστή άμυνα. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι. Τη δίνει στον άλλον. Το Δανίλη Παπαδόπουλο την πετάει out. Εντάξει. Επλέον νομίζω ότι η καλύτερη τρίπλα είναι το 1-2. Δηλαδή πιο πολύ. Είναι τόσο κλειστή. Είναι τόσο κλειστή στο χώρη, καλό passing game. Με σε οργανωμένη άμυνα. Έχει δει πολλά 1-2. Το τελευταίο 1-2 που θυμάμαι ήταν κάτι παραπάνω τον γκολ της Μπαρτσελόνα με τη Γιουβέντους στο 1-0 στον τελικό. Φανταστικό. Φανταστικό. Σαν συνεργασία ναι. Πίστευση. Σε ποιο λεπτό μπήκε. Στο τρίτο λέπτο, τέταρτο. Ευνηδίασε. Ναι, αυτό μετράει πολύ γιατί γίνεται σε οργανωμένη άμυνα. Σε οργανωμένη άμυνα πάνω. Ναι, αλλά πες μου εσύ, άλλη ομάδα πριν στη Μπαρτσελόνα με αυτούς τους παιχταράδες που έχει κάνει 1-2 να ανοίξει άμυνα. Μιλάμε τώρα για αντιπάλους οι οποίοι είναι σχεδόν σχετικά ισοδύναμοι. Έβρισε να παίξει, ξέρω εγώ, η επανομή με τον ΠΑΟΚ ή ξέρω εγώ, είναι άωσα με τον Ολυμπιακό. Εκεί θα δω. Αλλά σου λέω τώρα να παίξει, ξέρω εγώ, ίσως προς ίσως. Μπορεί να ανοίξει ναι. Κλειστές άμυνες. Ναι. Σχετικά σε κάποια παιχνίδια στο City of Manchester, στο Etihad, ναι. Το κάνει Manchester City. Ναι. Σαν ομάδα. Ναι. Η οποία βέβαια είναι μέτρια ομάδα, αλλά για την Premier League είναι πολύ παραγωγική. Πάντως, ολόκληρη Βραζιλία να βγάλει τον καλύτερο παίκτη, τον Neymar. Είναι προβληματίζει γενικά την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Η Βραζιλία, το έχουμε πει και πέρυσι στο Μουντιάλ, ότι δεν ακολούθησε το σύγχρονο ποδόσφαιρο στις αντιλήψεις του. Ναι. Δηλαδή, επειδή γίνει πολύ πιο αθλητικό πλέον, οι Βραζιλιάνοι επενδύουν σε άλλου είδους συστατικά, στον Τζον Κομπονίτο. Του αρέσει. Κάποια στιγμή όμως το ρίξανε στην άμυνα για να πάρουν παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντούγκα είναι. Κάποτε το 90. Και τώρα ο Ντούγκα. Το 94. Το 94 το ρίξανε στην άμυνα. Κλείσαν τους χώρους. Καταστρέψαν το θέαμα. Πυροβόλησαν την αισθητική για το αποτέλεσμα. Ενώ το 82 όμως... δεν το κάνανε. Τα αναφέλεις. Ναι, αλλά το περσινό Μουντιάλ το οποίο έγινε και μέσα στη χώρα του ήταν τεράστιο στραπάτσο. Ναι. Ήτανε... Θα έπρεπε. Ανέλησα εγώ τι έγινε. Ξέρεις τι έγινε, γιατρέ. Η Βραζιλία ήταν μια μέτρια ομάδα που έπρεπε να παίξει. Τον ευνηδιασμό που έπρεπε να παίξει το κλέβω και φεύγω. Που έπρεπε να παίξει μέσα στην έδρα της το κλείνω μέσα στους χώρους. Που έπρεπε να παίξει το σφιχτή στην άμυνα. Που έπρεπε να παίξει τη μεγάλη πάσα. Όλα αυτά θεωρήθηκαν ότι δεν μπορούσαν να γίνουν μέσα στη Βραζιλία. Τις έκανε κακό της Βραζιλίας ότι μια μέτρια ομάδα με μέτριους ποδοσφαιριστές θα έπρεπε να παίξει ένα ποδόσφαιρο, πώς το λένε, στον οφθαλμό μας ποιοτικό. Την πάτησε. Αν παίζανε σε άλλη χώρα. Αν παίζα σε άλλη Ήπειρο, μάλλον, και γινόταν σε άλλη Ήπειρο, γινόταν στην Ευρώπη και έπαιζε το ρόλο το πιο έτσι, συντηρητικό, ίσως να. Εγώ δεν θα λέγω ότι θα έπαιρνε κάτι. Εγώ θα λέγω ότι θα προχωρούσε και εγώ λέω ότι δεν θα ξεφτυλιζόταν. Δηλαδή, δεν θα γινόταν ρόλο. Εντάξει, μπορεί να έφευγε στους 8, στους 4, στον τελικό να έκανε 2-0. Αλλά όχι, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, η άμυνά της.
στη Νότια Αφρική, ναι, αποκλείστηκε από μια πολύ υπέρτερη τακτικά Ολλανδία. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν. Γενικά εντάξει. Να βάλω γυαλί. Να βάλω γυαλί. Γιατρέ, μιλώ για Κορνήλιο Καστοριάδη και άλλους, τα γνωρίζεις. Καλή εκπομπή, χίλια χρόνια Ηρακλής, λέει ο Ηλίας. Λέει για τον Ανδρέα. Ναι. Ο Κορνήλιος, ναι. Εδώ σου βγάζω ποιος είναι ο άνθρωπος. Με κόκκινο πουλόβερ και λευκό πουκάμισο, ο Κορνήλιος. Ο οποίος είναι, ναι, πάλι νοστούντας. Ναι. Εντάξει, στην ουσία όχι, εδώ μεγάλωσε στην Αθήνα. 22 γεννημένος. Εκεί, ναι, τότε και. Ναι. Αξιομνημόνευτη αποτελεί και η στάση των συνειδητών επιλογών του όσον αφορά τον αλόγιστο δανεισμό εις βάρος των επόμενων γενεών. Βλέπεις ότι ο Ανδρέας συγκινεί ακόμα και τώρα, στέλνει μνήματα για τον Ανδρέα. Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι είναι μια προσωπικότητα η οποία. Ναι. Και σαν άντρας μετρούσε, γιατί δεν άφηνε φιλικιά μέλισσα. Τι δημοσιογράφους της ΕΡΤ, τη Μαργαρίτα το έπαιξε και αυτή η κάτσε. Ακόμα γοητεύει, πιστεύεις, ο Ανδρέας στο ελληνικό κοινό ως προσωπικότητα. Γιατί. Εντάξει. Ήταν αυτοί που φάγανε με χρυσά κουτάλια, αυτοί που φάγανε προμήθειες. Διχάζει σίγουρα. Ναι. Έχει φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους. Ναι. Κοίταξε, υπάρχει μέση στάση απέναντι στον Ανδρέα. Ξέρεις τι έγινε. Οι ωφελημένοι του Ανδρέα σήμερα που εβδομηνταρίζουν βλέπουν τα παιδιά τους. Όσοι κάνανε περιουσίες και τις κρατήσανε, είναι ελάχιστοι. Εγώ λέω για τις μεγάλες μάζες. Καταρχήν το Πασόκ παίρνει 3%-4%. Απίστευτο δεν είναι αυτό. Όχι, δεν απίστευτο. Δεν έχει να πληρώσει άλλο τα λαμόγια. Οπότε. Θες να πεις ότι δεν έχει πια συνδικαλιστές οπαδούς. Δεν έχει να φάνε τώρα. Γι' αυτό πήγε στο 30%. Αν πει και ένα πακέτο. Δηλαδή το εκλογικό σώμα πιστεύει ότι πιο πολύ ήταν. Το εκλογικό σώμα είναι λαμόγιο. Πελατειακό σύστημα καθαρά. Ναι, και έτσι λειτουργούμε οι άνθρωποι. Και όλοι το κάνουμε αυτό. Γιατί να το κρύψουμε, δηλαδή. Ότι πολιτικά είμαστε λαμόγιο. Άρα δεν έχουμε ιδεολογίες ή απόψεις. Κοιτάξτε, η πλειοψηφία πάλι, η μάζα πάλι. Ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί, ελάχιστοι, βλάκες, σε εισαγωγικά. Βλάκες τους λένε οι άλλοι. Οι οποίοι, ας πούμε, δεν πουλήσανε το κόμμα τους για να πάνε αλλού κτλ. Αυτοί είναι ελάχιστοι όμως, από όσο γνωρίζω εγώ. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ένας καφές πριν την εκπομπή κάνει πολύ καλό. Διπλός κιόλας. Όντως. Ξέρεις από πού παίρνω και πάω. Από μια κλινική και παίρνω. Το μηχάνημα έχει τον καλύτερο καφέ. Δεν είναι αστείο. Είναι απίστευτο. Ο καθένας έχει, ναι, τα προσωπικά του κριτήρια. Ναι. Που φεύγω από το σπίτι, πάω στην κλινική, μου λένε τι έπαθες, τίποτα, έχεις κανένα δικό σου. Όχι, λέω, ήρθα από το μηχάνημα να πάρω καφέ. Και είναι ζεστός ο καφές, παίρνω παγάκι εγώ από το σπίτι, πετάω να πούμε τον καφέ μέσα στα παγάκια, τον ανακατεύω, δεν βάζω και ζάχαρη. Τώρα μου μάθανε να πατάω ένα κουμπί, νο ζάχαρη, νο σούγκαρ. Και το είναι φοβερός. Εσπρέσο σοκολάτα. Εσπρέσο σοκολάτα. Φοβερός. Δηλαδή, σ' όπου έχω πάει, δεν τον έχω πει έτσι σχέδιο. Λοιπόν, 9-5-5 είπαμε, και ένα μήνυμα 54-3-40. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ναι, να ξεκινήσουμε από την ομάδα. Όχι. Πάμε στο Gay Parade. Στο Gay Parade. Ναι. Είχαμε μια εκπομπή που δίχασε προχθές. Α, για την ομογονεϊκότητα. Ναι. Σ' ακούω. Τα είπαμε και νομίζω και την προηγούμενη φορά ότι το βασικότερο κριτήριο είναι το οικονομικό. Ναι. Για να μπορέσει ένα παιδί να μεγαλώσει αρμονικά. Ναι. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, εντάξει. Δεν γνωρίζω πώς το περιβάλλον στην πλειονότητά του μπορεί να, ναι, να αποδεχθεί ένα τέτοιο παιδί. Ναι, γιατί. Το πρόβλημα είναι το παιδί πώς θα το αποδεχθεί το υπόλοιπο περιβάλλον. Και όχι, το, και όχι το, αυτό που το μεγαλώνει. Έτσι. Σίγουρα, δηλαδή, αν θα, το στιγματίσουν. Θα δεχτεί bullying, να πούμε, λες. Ναι. Το είναι δεδομένο. Ναι. Είναι δεδομένο. Ναι. Δεν ξέρω αν η κοινωνία μας είναι ακόμα όρημη για να αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Ναι. Η υποκρισία, λέει, για τον Γκονέλε, ο φίλος. Και φωτογραφίες στο έλεος. Ο Ακατούμπο, λέει, παίζει καλό μπάσκετ. Ναι. Είναι Έλληνας, το θέλουμε όλοι. Βγαίνουμε φωτογραφία. Ενώ άμα ήταν κανένα παιδί της γειτονιάς, θα το λέγαμε μαύρο και θα τον έδερνανε χρυσαυγίτη. Είμαστε υποκριτές. Ραπ, τίποτα δεν μας αξίζει. Ναι, φυσικά. Όλος ο κόσμος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Όλοι λειτουργούμε έτσι. Σαν φαρισαίοι. Ναι, βέβαια, σαν φαρισαίοι. Υπάρχει φαρισαϊσμός, βέβαια. Πάμε το ρεύμα πάντα. Θέλουμε να γίνουμε αρεστοί. Ναι, σωστά. Εντάξει. Ναι. Τι να κάνουμε. Καλώς το λέει ο φίλος μας 133. Μακάρι να είναι και περισσότεροι σε αυτή τη λογική. Σωστά. Σωστά. Να μην έχουμε κόμπλεξ γενικότερα με το οτιδήποτε. Σωστά. Οι ομάδες τι λένε. Οι ελληνικές ομάδες κινούνται σε ριχά νερά όλες. Πω, πω, τι καλοκαίρι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι ξενέρα είναι αυτή. Δηλαδή, πού είναι εκείνα τα χρόνια τώρα. Πριν μια δεκαετία κάναμε αλλαγές σκηταλοδρομία στο αεροδρόμιο. Έλα, εσύ φύγε εσύ. Μη συναντηθούν οι μεν με έλα, Γρασιάν, έλα, Σινιόρι. Ναι. Έλα, Κάμπορα, έλα, Ελ Καμιόν. Πώς το λέγανε τον άλλο του Πάκ, το Βαλένσια. Που, ναι, με μια φλάση μέχρι. Θέλω και το Βεζιρτζί να φέρουν πίσω. Φοβερά πράγματα. Φλάση, ναι. Νομίζω ότι ευτυχώς τα έχουμε ξεπεράσει. Mm. Είναι ευκαιρία τώρα να επενδύσουμε στο πραγματικό προϊόν. Πώς δηλαδή? Να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο ως ποδόσφαιρο. Δηλαδή να
να ασχοληθούν. Δεν βλέπω να παίρνουμε παίκτες. Δηλαδή. Ας δημιουργήσουμε. Πώς για. Δεν απαραίτητο να πάρεις ποδοσφαιριστές. Ας δημιουργήσεις. Για ετόπουλα. Όχι απαραίτητα ετόπουλα. Αν δώσεις ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές χαμηλού κόστος να αναπτύξουν. Χαμηλού κόστος. Εδώ η Βραζιλία δεν μπορεί να βγάλει παίκτη. Θα βγάλουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Γιατί όχι. Δεν βλέπεις κάτι μπούλιδες, κάτι πλατιπόιδες που παίζουν μπάλα. Το θέμα είναι τι θέλεις να δεις. Στις ακαδημίες και σε όλα αυτά. Σπάνια περίπτωση να βγει. Εντάξει, μπορεί να βγάλει καλούς αθλητές. Δηλαδή και η Γερμανία βγάζει καλούς αθλητές. Ρε ποδοσφαιριστές δεν βγαίνουν. Βγαίνουν αθλητές. Ναι. Εντάξει, είναι μονοκόμματοι. Υπάρχει θέμα. Είναι μονοκόμματοι. Δεν έχουν αυτό το σπάσιμο που λένε. Εντάξει. Καταρχήν στραβοκάνει. Εγώ δεν έχω δει. Καταρχήν δεν υπάρχει στραβοκάνει. Σήμερα στραβοκάνει να δει. Άμα δει στραβοκάνει, το κοροϊδεύει. Στον Παονέ δεν ξέρω αν υπάρχει. Ο Παονέ δουλεύει πολύ καλά. Που είναι ποδηματικό. Ναι, έχει στραβοκάνει ποδοσφαιριστή. Θα είναι και αριστεροπόδαρο. Αριστεροπόδαρο. Αυτό θα είναι τεχνίτη. Δηλαδή αυτό μπορεί να τον κόψουν γιατί είναι κοντό σήμερα. Και να πούν παιδί μου δεν κάνει κοντό. Δεν υπάρχει γκαρίντσα όπω ήταν. Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει καταρχήν εξτρέμ. Σήμερα καταργήσαμε τον εξτρέμ. Βρίζουμε τον Σαλμπικίδη γιατί δεν μπορεί να κάνει τρίπλα. Και ψάχνω να βρω στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για να μην πάω στο. Με τα τόσο καλά μπακ τα οποία ανεβαίνουν. Ναι, δεν μπορώ να βρω κάποιον ο οποίο να φάει τον αριστερό τον μπακ. Να φάει και το στόπερ να φύγει και να δώσει την μπάλα, ξέρω εγώ, στο πέναλτι, να σουτάρει ένα σκάφιο φόρ. Βρίζουμε του Αλμπικίδη του, είναι μονοκόμματο. Και κάτι. Καλά κάνουμε και ψάχνουμε να βρούμε σε όλη την Ελλάδα ένα αριστερό εξτρέμ και παίζει ο Χρυστοδουλόπουλο. Κώστα, να πω το εξή. Ψάχνουμε για ένα Κόπουλο. Ψάχνουμε. Λες για ακραίο ποδοσφαιριστή. Ναι, Σαραβάκο, ποιο έπαιζε δεύτερο φόρ και έξω δεξιά. Να πω το εξή. Για πε μου. Επενδύει στην ανάπτυξη από τα άκρα. Ο Μπάκεβιτς, για παράδειγμα, βγαίνει. Πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια, που έπεσε από τα άκρα, είχε 4 ποδοσφαιριστές ρήγματα. Μην ξεχνάς. Οι οποίοι γινόταν δεκάρια, το εφτάρι του, ο Τζόρτζεβιτς, γινόταν εννιάρι, το εντεκάρι του. Σκέψου το εξής. Ναι. Ότι... Είχαμε τον ΟΚΑ που έπεσε center for δεύτερο, έξω δεξιά, έξω αριστερά. Δεν έχω τέτοιους, δεν βλέπω. Μπορέσει... Και είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που χάθηκαν όλοι αυτοί. Για να κάνεις την πλαγιοκόπηση και να είναι αποτελεσματική, τι συνθήκε πρέπει να βρεις μες στην περιοχή. Χώρο. Χώρο. Έτσι πως τρέχουν τα αμυντικά χαφ που δίνουν καλύψεις, που δεν υπάρχουν. Το transition είναι τόσο γρήγορο, το αμυντικό. Θα μπορέσει με την πλαγιοκόπηση να κάνει μια οριζόντια πάσα που κατά συνθήκη είναι αργή και να βρει ευκαιρίες να παράξει θετικά μια ομάδα. Μα δεν υπάρχουν δηλαδή, και. Λες για τις συνθήκες. Εγώ σου λέω και για το. Ναι, πλέον. Και δεν υπάρχει και εξτρέμ. Όταν θέλει ο άλλος ο Μουρίνιο κάτω από ένα 80 παίκτη δεν παίρνει. Θα σου βγει ένα 85 στη γραμμή τεχνίτης, τριπλαδόρος, τσαλιμάκιας, μπουκαδόρος κτλ. Πλέον έτσι πώς λειτουργεί. Δηλαδή εγώ το Βιερίνια. Είδα το Βιερίνια, τον κάνανε δεξί μπακ. Τον κάνανε από εξτρέμ. Τον κάνανε δεξί μπακ. Που ο Βιερίνια μπορεί να φάει 1, 2, 3 από αριστερά, να φάει 2 από δεξιά να μπει, να σουτάρει, να πασάρει, να κάνει το 1-2, έστω στον ευνηδιασμό. Και τον βάλανε δεξί μπακ. Δηλαδή, σαν να του λένε εσύ, είσαι ωραίος να βγαίνεις από πίσω. Θες χώρο εσύ. Κατάλαβες. Νομίζω ότι τέριαξε θες στη Βόλφσμπουργκ. Πώς? Πολύ, του τέριαξε. Όχι μωρέ, τι του τέριαξε τώρα. Δεξί μπακ ο Βιερίνια. Εντάξει, αμυντικά δεν είναι καλός, αλλά βελτιώνεται συνεχώς. Φυσικά, τι είναι το Βιερίνια, για να πιάνει τον μπακ είναι. Ο Βιερίνια. Βιερίνια είναι να τον έχει έξω αριστερά, κλείσε, φάει του δύο παίκτε, σούταρε στην απέναντι γωνία. Νομίζω με τα αμυντικά χαφ που έχει η Βόλφσμπουργκ βοηθιέται πάρα πολύ και από εκεί. Έχει πολλέ βοηθείε. Στο μαρκάρισμα λε. Και οι δύο, και ο Άρνολτ και. Ναι, ρε φιλέ, όμω η Μπουντεσκλίκα. Η Μπουντεσκλίκα, γι' αυτό τρώνε γκολ. Το Βιερίνια, τον κλασικό εξτρέμ, που ο οποίο μπαίνει περιοχή. Ξέρει γιατί εμένα μ' άρεσε ο Βιερίνια. Και τότε που ήταν χοντρό πριν χάσει τα κιλά. Πατούσε περιοχή, ρε. Ο Μακ δεν μ' αρέσει. Ο Μακ δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, άμα το συγκρίνω, δεν πατάει περιοχή. Όταν βλέπω εγώ παίκτη να πατάει περιοχή, να μπαίνει μέσα, να τρώει πέναλτι, να κάνει ένα ράνι, αυτό το παίκτη θα υποστηρίξω. Και 32 και 33 αρδιοφυρία και ο κόλος του να μεγαλώσει, στον ΠΑΟΚ, σε αυτό το ΠΑΟΚ και σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, και 34 αρτί θα μπουκάρει, θα κάνει, θα ράνει. Δεν έχουμε τέτοιους παίκτες. Τέλος πάντων, πάμε διάλειμμα. Κάτσε γιατί το ρύθμισα το ρολόι εγώ. Όχι, δεν πάμε ακόμα. Θα το φτιάξουμε αυτό. Θα το κάνω κι εγώ το δικό μου. Ηρακλής τι λέει, τον Αρουρέλιο θα πάρει. Νομίζω ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η ομάδα έχει σαφείς στόχους, οι οποίοι για μένα είναι εύκολα προσιτοί. Το να μείνει εύκολα στην κατηγορία. Λέει, να μείνει εύκολα στην κατηγορία. Είπαμε, ο στόχος είναι προφανέστατος και αυτή τη στιγμή ο Αζάρ της Τσέλσι. Ναι, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Αζάρ. Ανοίγει άμυνες και είναι πολύ σημαντικός για την Τσέλσι. Αλλά η Premier League δεν είναι παλιά Premier League. Είναι και αυτή λίγο το ποδόσφαιρο της πλέον έχει φυσικά χάσει. Φυσικά και γοητεύει ως ένα γυαλί, λέει, στον Αμαζόνιο. Α, για τον Αδρέα.
τόσο και απέδευτους υποστηρικτές του. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Άρης αν θα ανέβει, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι θα τον παιδέψουν πολύ τον Άρη. Ο Άρης πήγε κόντρα στο σύστημα, πήγε κόντρα στο κατεστημένο ως αδύνατος. Δηλαδή ένας ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, χρωστάει στο δημόσιο, είναι αδύνατος στα χέρια, δεν έχει όπλο και τα λοιπά, πάνε τα βάλει, ξέρω εγώ, με τον Μενενάκη και τον Μελισανίδη. Πού πάρε, μάγκα? Ή θα πας σύμμαχος εκεί να μπορέσεις να αναπνεύσεις, εντάξει, ή κάτι μόκο. Λοιπόν, ο Άρης τι έκανε? Ο Άρης επικοινωνιακά έκανε μια ανόητη κίνηση, δύο ανόητες κινήσεις ως αδύνατος. Θα έπρεπε να παρακαλάει ο αδύνατος. Ο Άρης έπρεπε να είναι ως μικρή ομάδα πλέον, πρέπει να είχε προσχωρήσει στο εσένα δυνατό. Δυνατά. Και ο δυνατός είναι ο Μαρινάκης. Λοιπόν, μιλήσουμε για Ηρακλή. Ναι, και ας αφήσουμε τώρα. Μην βγει κανένα και πει: εμείς δεν θέλουμε. Άμα δεν θέλατε, τότε όταν ο Σκόρδας πήγε στο Μαρινάκη και σωθήκατε εκεί με τα 5-1 και με τους Ετσιόλιδες. Νομίζω ότι. Ναι, τότε δεν βγήκατε να πείτε: δεν θέλουμε. Μην βγείτε τώρα να το πείτε, άκυρο θα είναι. Για τον Ηρακλή. Ναι, αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του Παπαδόπουλο είναι να δουλέψει στα πρισινά πρότυπα. Με τον ίδιο σχηματισμό. Ναι. Δηλαδή με δύο αμυντικά χαφ. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Εάν λοιπόν θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Σωστός που απέρριψε τον Γκλέιτον. Σαφέστατα. Ναι. Για μένα προσωπικά ο Ηρακλής θα πρέπει να κινηθεί, αφού θέλει να το δουλέψει αυτό, στην απόκτηση δύο χαφ ακόμα, οι οποίοι θα πλαισιώσουν Πορτουλίδη και Ιντζόγλου, ίσως και τριών, για να μπορέσει να απελευθερώσει τον Πορτουλίδη σαν δεκάρι. Γιατί. Κουταροδέκαρο. Καλύτερα. Να φύγει στη θέση του Ρωμάνο, εκεί που έπαιζε Ρωμάνο, ναι, να προωθηθεί. Γιατί πλέον στα 32-33. Τον Πορτολίδη θες να τον ξεκουράζεις, δεν θες να τον ταλαιπωρείς σε εκείνους τους χώρους. Λοιπόν, θα πρέπει. Λέγαμε έξω για τον Ομπόντο. Για τον Ομπόντο της Ξάνθης, ο οποίος. Ναι, πάρετε το μακρύ και έχετε τον Ομπόντο. Πιο μακρύ. Το μόνο μακρύ που ξέρω εγώ είναι το Βενζίνα στην Ανατολική Στράκη. Εντάξει, είναι μια κακή, τι μακρύ, μια κακή επιλογή. Καλύτερα να εξελίξει τον Καρασαλίδη, ο οποίος είναι και νεαρός, παρά τώρα να επενδύσει σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει τα 27 πρώτη φορά Super League και έχει κάνει ένα γκολ. Παίρνει κατσικάκια στόπερ. Γυρνάει ο προδότης πίσω. Τι λες? Ο Κατσικάς. Ναι, σαν δηλαδή προδότης. Να έχεις, να έχεις, ναι, δύο επιλογές ως αριστερά στόπερ, δηλαδή Μπαρτολίν Κατσικά στην ίδια θέση, ναι, με τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι. Εντάξει, αν θέλει να κάνει ένα rotation και να προστατεύει και τους δύο, γιατί είναι κορμιά τα οποία κουράζονται εύκολα, και να τους εναλλάσσει, να μοιράσει δηλαδή τον χρόνο. Είναι πολύ, πολύ καλή επιλογή. Χωρίς να είναι κάποιος ιδιαίτερα βασικός ή όχι. Να, ναι, έχουν τον δύο χρόνο συμμετοχής. Πιστεύεις ότι πηγαίνοντας σε ένα πιο μικρό μέγεθος από τον ΠΑΟΚ στον Ηρακλή, τα ψυχολογικά του Κατσικά θα βελτιωθούν? Ή θα του κάνει κανένα από τη θύρα 10, θα τον ορμήξει, θα του κάνει κανένα ου μετά από καμιά ήττα και θα βάλει τα κλάματα? Για ποιο λόγο? Ξέρω, ρωτάω εγώ, να με πεις. Ο Γιώργος, επειδή μεγάλωσε και ποδοσφαιρικά στον Ηρακλή. Ναι, αυτό λέω. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει ικανότητες. Απέτυχε στον ΠΑΟΚ όμως. Και τον παίρνει πίσω ο Ηρακλής. Απέτυχε στον ΠΑΟΚ. Άμα οι Ηρακλειδείς είχαν, να πούμε, τσίπα που λένε όχι, δεν νικούσαν από Ολυμπιακό και είναι σκληροπυρηνικοί και σκληροί, να λέγανε όχι, ρε Κατσικά, πίσω δεν σε θέλω. Πάνε στο εξωτερικό να παίξεις, να πούμε, γιατί μας έκλασες. Εγώ προσωπικά δεν κοιτάω το οπαδικό. Δηλαδή, αν έπαιξε τον ΠΑΟΚ, αν έπαιξε τον Παναθηναϊκό, ναι, ή αν έπαιξε τον Ολυμπιακό και έφυγε με αυτές τις συνθήκες. Εντάξει, όταν έφυγε ο Κατσικάς και ο κάθε παίκτης που έφυγε με τον Ηρακλή το 2011, ήταν ιδιαίτερες συνθήκες. Ήταν μια ομάδα που στην ουσία δεν υπήρχε, ήταν διαλυμένη. Ναι. Δηλαδή, τι να κάνει. Το παιδί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δεν θεωρείται προδότης. Προφανώς και όχι. Προφανώς για μένα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν είναι προδότης ποτέ. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Άσε να υπάρχει λίγο ρομαντζάδα, ρε φίλε. Τώρα, ναι, ζούμε σε εποχές άλλες. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ναι. Κοιτάς. Σας το πες, αρέσει. Εάν μπούμε στη λογική του να είναι δύο ίδιοι ποδοσφαιριστές και να μοιράζει το χρόνο συμμετοχής μεταξύ τους, ναι. Για, ναι, να δώσεις βάθος στη θέση τη συγκεκριμένη. Πιστεύεις ότι θα αμπεμπλακεί από τα δηλαδή, κόμματα του? Δηλαδή, εάν παίξει με Ρουγκάλα Ζιαμπάρι δεξιά στόπερ και Κατσικά Μπαρτολίνη ως αριστερά στόπερ και έχεις τέσσερα εισάξια στόπερ και καλύπτεις το χρόνο, έτσι το μοιράζεις, είναι μια πολύ καλή φιλοσοφία. Το, ναι, θέμα είναι πώς επιβαρύνεις τον προϋπολογισμό της ομάδας. Ναι, είναι και λίγο έτσι σκουρτζάκος ο σκουρτζάκος, όπως το λένε, ο δικός σου είναι. Διάλειμμα όμως, απαραίτητο. Πάμε. Λέγαμε Ηρακλή, αφού είπαμε για Αντρέα Παπανδρέου, συμφωνήσαμε ότι ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Εμένα η άποψή μου είναι ότι, ναι, ο μεταγραφικός συνδυασμός, ναι, πρέπει να γίνει ως εξής. Από την, ναι, στιγμή που δεν θέλουμε να ανοίξουμε το πορτοφόλι μας και να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο πρόεδρος, και πολύ λογικά. Γιατί... Και απ' την άλλη, επειδή ο παδί τον αφήνουν να πάρει κανένα δανεικό από τον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι ο Ηρακλής πρέπει να ψωνίσει από το πάνω ράφι της Β' Εθνικής. Α, καλή ατάκα. Δηλαδή.
Δηλαδή να πάρει παίχτες από ομάδες οι οποίες πρωταγωνίστησαν. Δηλαδή να κοιτάξει τον Απόλλωνα, στη Λάρισα, στη Λαμία, την Παναχαϊκή. Και από εκεί να προκρίνει λύσεις. Ναι. Προσφυριστές οι οποίοι έχουν καλή ηλικία και είναι εξελίξιμοι και έχουν, ναι, και χαμηλό κασέ. Ναι. Έτσι, ναι, ώστε να διαμορφώσει 2-3 βασικούς τακτικούς σχηματισμούς, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2. Να δένουνε, να δένουνε. Να δένουνε, να δένουνε, ναι. Και να κάνει αυτό που έκανε και φέτος. Ναι. Δηλαδή να έχει ένα ρόστερ από 22-25 εισάξιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούν να αλλάξουν στη βασική ενδεκάδα. Ναι. Αυτό, του 8, αυτή... του 7. Ακριβώς, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή οι οποίοι να είναι καλοί αθλητές, τακτικά σωστοί και να έχουν και φιλοδοξία. Και να είναι η ομάδα του 1-0. Δηλαδή, παράδειγμα χάρη, ναι, υπάρχει ένα χαφ το οποίο παίζει στη Λαμία αυτή τη στιγμή, το χαρακτηρίζει κανείς, ο Φατιόν, 22 χρόνων Αργεντίνος, ο οποίος έχει κάνει 29 συμμετοχές, 5 γκολ και 7 assist. Από τα χαφ. Από τον κεντρικό άξονα. Από τον κεντρικό άξονα. Οχταροδέκαρο. Και μάλιστα το παιδί αυτό έπαιξε 24 παιχνίδια. Δεν έπαιξε η Λαμία, έπαιξε 24. Δηλαδή το έκανε στις 24 συμμετοχές. Ναι, δεν πήγε σαν τον Λουκίνα. Δεν έφτασε δηλαδή playoff, ναι, να παίξει άλλα 10 παιχνίδια. Ναι, ναι. Σε πολύ λιγότερες συμμετοχές έκανε αυτά τα στατιστικά. Έτσι. Επειδή την παρακολουθούσα τη Λαμία, γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ το ρόστερ της. Λαμία, Λάρισα όπως είναι ο Πινδώνης, ο Χιτζίδης που είναι ένα πολύ καλό αριστερό back που ήταν στον Ηρακλή πέρσι και δυστυχώς δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Έχει δηλαδή πάνω ράφι β' εθνικής. Για τον Αρουρέλιο, τι έχεις να πεις. Τώρα στα 35 αριστερό back. Δηλαδή έχει Σαραμαντά. Ναι. Ο οποίος, εντάξει, ο Βαλεριάνος δεν είναι τόσο αξιόπιστος αμυντικά. Το παιδί προσπάθησε, βοήθησε, κάλυψε όσο έπρεπε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει την Αλφα Εθνική, ναι, σε αυτή την ηλικία πια. Ναι. Δεν μπορεί. Θα βρει ομάδα σίγουρα. Ένα καλό συμβόλαιο σε μια ομάδα Β' Εθνική θα το βρει, πιστεύω. Αχα, δεν τον έχει δηλαδή για. Για backup, ας πούμε, μπορεί να τον. Εντάξει, τώρα, ναι, θέλει ένα αριστερό back ο οποίος να μπορεί να παράξει και επιθετικά. Και ο Χιτζίδης ο Στράτος, ναι, ήταν ο άνθρωπος που έσωσε μόνος του τον Αγροτικό Αστέρα. Ναι. Δηλαδή ένα αριστερό μπακ το οποίο σου κάνει 6 γκολ και 15 assist σε ένα γύρο, σε μόνο ένα γύρο, δεν το λες και λίγο. Σωστά. MVP του Αγροτικού Αστέρα φέτος. MVP του Αγροτικού Αστέρα φέτος. Ναι, βεβαίως. Εντάξει. Έτσι. Εκεί είναι ο στόχος. Ναι. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν έχεις χρήμα ρευστό, πού θα χτυπήσεις. Σωστά. Σε προσιτούς στόχους. Σωστά. Αν τους δώσεις το δέλεαρο να πάνε σε μια ομάδα. Και πάμε στην αγαπημένη σου ομάδα, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Και τον Ολυμπιακό, μακριά ένα σχολιάκι να κάνουμε. Πώς τους βλέπεις αυτούς, δεν τους βλέπουμε και σαν αντιπάλους, δεν πάει να πάει στο διάλογο. Δηλαδή, είναι σαν να είμαστε σε άλλη χώρα. Ανέραστες, ανάλατες, ναι, 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 ομάδες. Λίγο ΑΕΚ προσπαθεί να προκαλέσει με τον Μελισανίδη, λίγο με τον ΟΠΑΠ. Εκεί κάνει κάποιες τεχνητές έρηδες και κόντρες με τον Ολυμπιακό. Τεχνητές! Τώρα αυτό τώρα είναι βαρύ που λες. Τεχνητή έρηδα. Δεν μπορεί η ΑΕΚ ακόμα ως μέγεθος να αντιπαρατεθεί, ναι, με τον Ολυμπιακό. Είναι μικρό μέγεθος ακόμα. Να, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή. Αυτό, αυτό το ξέρουν στο... και οι αξίδες, γιατί όταν τους λέει για στόχο, λέει για Σοφιά, να πούμε για Σοφιά. Κοιτάξαμε λίγο την ιστοσελίδα της κατασκευαστικής, ναι. 30 Ιουνίου είναι έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ναι, για αυτή την περιβόητη ΑΜΚ, η οποία ξεκίνησε εδώ και 18 μήνες και δεν έχει ολοκληρωθεί. Προσδοκούν να έχουν 29 εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, ναι, αυτή τη στιγμή έχουν 0. Προσπαθήσαμε να πούμε στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, δεν τα ανοίγει στο σελίδα. Εντάξει. Το όνειρο θα μείνει όνειρο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση του έργου. Δηλαδή και να περάσει όλα τα εμπόδια όσον αφορά την περιβαλλοντολογική μελέτη, το ΣΤΕ που τα περνάει σιγά σιγά. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει. Δεν θέλει μάλλον να χτίσει γήπεδο και κερδίζει χρόνο. Οχυρώνεται πίσω από διάφορες διαδικασίες γραφειοκρατικές ο Μελισανίδης και κερδίζει χρόνο. Δηλαδή έχει πάντα αυτό το γήπεδο για να μπορέσει να τραβήξει κανένα δύο χρόνια. Ναι, ναι. Θα πουλήσει ώρα, μελέτη. Θα φτάσει 70 χρονών. Και μετά θα κουράστηκα, ναι, δεν έγινε κάτι, αποχωρώ. Ναι. Δεν θα είναι πρώτη φορά που θα το κάνει ο Μελισανίδης, το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Αν φύγει έτσι, θα είναι επιτυχόν. Σε κατέβασα γάμα εθνική, σε εξεχρέωσα. Αφήνει σε μια... πήγα UEFA. Ναι. Σε επίπεδο αγωνιστικό, δίνει δυνατότητες. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. 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 Δεν το συζητάμε. Ναι. Απλά η ΑΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η ομάδα η οποία θα συντηρήσει το ΑΚΑ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την επιστροφή τη λεωφόρου ως δεδομένη λύση. Δεδομένη λύση. Ναι. Το ΑΚΑ πρέπει να ζει. Ο Παναθηναϊκός με τρεις κινήσεις, τέσσερις κινήσεις, το πολύ, νομίζω ότι δεν είναι μια καλή ομάδα. Δηλαδή, ανταγωνιστική προς τον Ολυμπιακό. Πήρε τον Εσχέν, ο οποίος μπορεί να παίξει και μπροστά από τα στόπερ. Πρέπει να πάρει ένα στόπερ στη θέση του Σίντελφελ. Και εγώ θα έπαιζα με τρεις στόπερ. Και τον Εσχέν μπροστά. Θα μας πει τι στόχους έχει φέτος ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, πρέπει αγωνιστικούς, οικονομικούς. Ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ΑΕΚ, δεν είναι Άρης, δεν είναι Ηρακλής. Το αντίπαλο μέγεθος του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός και πεθαμένος, τον υπολογίζει ο Ολυμπιακός. Περισσότερο από τους άλλους. Από τον ΠΑΟΚ, τι να τον υπολογίζει. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα πρωτάθλημα σε κάθε 25 χρόνια. Άμα κάποιος, να πούμε, δεν είναι στα καλά του, στην Αθήνα, και άμα και ένα δεύτερο δεν είναι στα καλά του.
Θα χωθεί να πάρει. Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ως στόχο να μείνει το νούμερο 2. Ναι. Δηλαδή βλέπει ότι δεν μπορεί να χτυπήσει. Το έχει εξασφαλισμένο το νούμερο 2 ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους αντιπάλους που έχει. Όχι. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Άμα ρωτήσει τον Παναθηναϊκό, τον οπαδό του Παναθηναϊκού, θα σου πει. Αν ξέρει μπάλα. Σου πει, εγώ μπορώ να παίξω το 3-5-2, να κάνω μια μετάθεση του κουτρουμπί στα στόπερ με τον Ταβλαρίδη και τον Κέντα Πολύ. Θα σου πει. Ο Νάνο από τη μία μεριά. Δεν είναι τόσο καλό ο Νάνο αυτό. Και μια μεταγραφάρα δεξί back half, ξυπνήστε. Δεξί back half. Και έναν backup του Νίνη που μπορεί να παίζει και αριστερά. Για πες, ποιο back half θα μπορούσε να παίξει δεξιά στον Παναθηναϊκό και να βελτιώσει. Ελλήνα κανένα. Κανένα. Ελλήνα κανένα. Αλλά πρέπει να πληρώσει. Πρέπει να πληρώσει, ναι. Θα πληρώσει ο Αλαφούζος. Είναι ένα ερώτημα βασικό. Με τρεις κινήσεις. Με τρεις κινήσεις. Κρατάς την επιθετική σου ευελιξία και πει... βελτιώνεις την άμυνά σου, κλείνεις τα μετώπιση σου και πας με τον Μπέρκ, με τον Κλωναρίδη, με τον Καρέλη που δεν τον πουλάς. Απαγορεύεται να τον πουλήσεις. Τον Ζέκα Τρεχαλατζή. Τον Εσχέν σε πασπαρτού θέσεις. Μια χαφάρα στη θέση του Νίνη, γιατί τον Νίνη δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Μπορεί. Ο Ρόμβος χαλάει φέτος. Κοίτα, για μένα 3-5-2 χωρίς Ρόμβο. 3-5-2. Αν θες με Ρόμβο, τετράδα, με Σιέν, Ζέκα, Νίνη και τη μεταγραφή που θα πρέπει να πάρουν εκεί, δεν είναι άσχημη. Εσχέν, Ζέκα. Δηλαδή αυτή Λαγός, Δόνης, τα λοιπά δεν είναι εξέλιξη. Για μένα Λαγός, Δόνης, ο άλλος ο Μέντες και αυτοί και τα λοιπά. Εντάξει, τον κρατάς το Λαγό και τον Δόνη. Και τον Μπαϊράμι και τους άλλους, ξέρω εγώ, ρεζέρβες. Ρεζέρβες. Δηλαδή, δεν έχουν θέση δηλαδή. Δεν έχουν θέση. Όχι, ο Λαγός όχι. Κοίτα, για να περάσει τον ΠΑΟΚ, ναι. Για να περάσει την ΑΕΚ, ναι. Και να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, λέω εγώ. Εκτός αν μιλάμε άλλη γλώσσα, εγώ νομίζω και Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ναι, με τον Αλαφούζο πριν 2 χρόνια ή 3 έχει θέσει ως στόχο μια πενταετία να εξηγιανθεί ως εταιρεία. Μπορεί αυτή τη στιγμή να πρωταγωνιστήσει. Του δίνει δυνατότητες ο Ολυμπιακός να το κάνει αυτό. Το θέμα είναι τι λέει και ο νούμερο 1. Ναι. Τι δίνει. Ναι. Τι δυνατότητες δίνει. Ναι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός σε ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών. Γιατί μια ομάδα η οποία έρχεται από πίσω ως outsider, όσο πιο λίγα παιχνίδια υπάρχουν στο πρωτάθλημα, τόσο πιο εύκολο να θέσει υψηλούς στόχους. Διαβάζω μηνύματα. Να διαβάσεις όσα θέλεις. Αυτό λέγεται το Παναθηναϊκό. Νίκος Γιαννιτσά. Η τακτική και η πειθαρχία ευνούγησαν παγκοσμίως τα ταλέντα. Τα άγρια άτια τα φόρεσαν χαλινάρι, το ποδόσφαιρο έφαγε την μπάλα. Ναι. Εγώ λατρεύω την τακτική, Νίκο. Ναι. Είμαι άλλη φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μικρό μέγεθος είσαι εσύ. Ο Κατσικάς υπογράφει στο εξωτερικό τσομπανόβλαχη. Στο εξωτερικό υπάρχει η ομάδα που θα πάρει το Κατσικά. Μακάρι να πάρει λεφτά το παιδί. Εντάξει, το παιδί, αν στα 25 δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Ναι. Μπορεί. Μπορεί. Ήξερα ότι είσαι βλαμμένος, λέει ο Τζερόνιμος ο Παοξής. Ταξιτζής. Ήξερα ότι είσαι βλαμμένος, αλλά δεν φανταζόμουν ότι είχε προχωρήσει τόσο πολύ η σύψη. Γιατρέ, βοήθησε τον. Στείλτο σε ένα καλό ψυχίατρο. Αν πηγαίνει για καφέ σε κλινική, για να πάρει ψωμί, θα πηγαίνει, λέει, στα νεκροταφεία. Εάν μέσα στα νεκροταφεία έχει καλό παξιμάδι και καλό ψωμί, δεν έχω πρόβλημα να πάω και να πάρω. Τι, πού το. Πού το. Το περίεργο. Πού το περίεργο. Εγώ παράξενο στις γεύσεις. Δεν το παίρνω επειδή είναι φτηνό, το παίρνω επειδή είναι νόστιμο. Και μπορώ να πάω σε 200 μαγαζιά να πιω καφέ, να μην μ' αρέσουν και στα 200 ο καφές. Πήγα στην κλινική, μ' άρεσε και τώρα με έχουν τρελαθεί και μου λένε είσαι τρελός. Λέω να πάω μέχρι το Γιαννό Σταυρό, πάρω ένα καφέ και γυρνάω. Και με βλέπω και τι λέει, δεν ξεπέρασες. Λέω όχι, λέω καλά είμαι. Τότε γιατί έρχεσαι. Μ' άρεσε ο καφές, λέω. Εντάξει. Έχει τρελαθεί οι νοσοκόμες, οι γιατροί. Λέει τι έχει τρελαθεί. Αφού μια γιαγιά προχθές με πέρασε για γιατρό. Γιατρέ, σας βλέπω, περνάτε, λέει, έρχεστε, λέει, πηγαίνετε, έρχεστε. Λέει γιατρός, λέει, είστε. Ναι, λέω, είμαι γιατρός. Λέει, τι γιατρός είστε, των τρολών, λέω. Είστε, λέει, ψυχίατρος και κάτι παραπάνω, τι λέω. Γύρω και κάτι παραπάνω. Τι ηλικία η γιαγιά, 71-72. Καλά, να είναι. Να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα. Να ζήσει καμιά δεκαετία χρόνια ακόμα. Ναι, εντάξει, εντάξει, και 15, 13. Παραπάνω τι να ζήσει, γιατρέ. Εντάξει. Πόσο να πας δηλαδή. Σαν το Μητσοτάκι. Μακάρι, άμα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πατακός 103. Ζει ακόμα, ε. Ζει το σκυλί το μαύρο. Εντάξει. Το 12 γεννημένο. Το 12 γεννημένο. Η ζωή είναι γλυκιά. Πλάκα. Και στα 103 και στα 110. Και πάντοτε βέβαια είναι γλυκιά η ζωή. Δεν το συζητάμε. Εκτός αν φτάσει σε σημείο που να μην αντέχεις και να υποφέρεις, τότε δεν είναι γλυκιά η ζωή. Μέχρι όμως όταν είσαι υγιής, περπατάς, τρως, πίνεις, απολαμβάνεις το νερό σου, την πορτοκαλάδα σου, τον καφέ σου, τη βόλτα σου κτλ.
Ό,τι οπότε Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, είπαμε πάνω κάτω που θα κινηθούν. Οι μεταγραφές του Ηρακλή έχουν κλείσει και θα ανακοινωθούν οπότε γουστάρει ΠΑΕ. Λέει ο Μάνος. Εσύ τι είσαι, γραφείο τύπου της ΠΑΕ? Δεν νομίζω έχει γραφεί. Ότι ναι. Το να ξέρει ο κόσμος πώς θα κινηθεί μεταγραφικά η ομάδα δείχνει ασόβαρη ΠΑΕ. Όχι, τώρα που δεν όχι, δείχνει ασόβαρη ΠΑΕ. Τώρα δείχνει ασόβαρη. Θα πρέπει να μην ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρει. Ναι. Άρα. Άρα είναι καλό. Ο μόνος ο οποίος πρέπει να ξέρει είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος και κανείς άλλος. Ναι, άρα είναι καλό, λες. Εμείς τώρα συμφωνείς με τον Άνω. Ναι. Όχι. Να μην ξέρει. Δεν συμφωνώ. Μα δεν ξέρει ο κόσμος. Θα τις ανακοινώσει, λέει. Προδικάζει ότι έχουν ήδη κλειστεί τα ονόματα. Ναι, δεν ξέρει ο κόσμος. Αυτό είναι καλό. Ένα σημαντικό κομμάτι. Ένα σημαντικό κομμάτι για όλες τις ομάδες στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Επειδή θέλουν να ψωνίσουν ευθυνά, ως ημερομηνία είναι 30 Ιουνίου. Ναι. Όπου λήγουν πολλά συμβόλαια ποδοσφαιριστών και πλέον μένουν ελεύθεροι. Ναι. Και η αγορά γεμίζει περισσότερο με μεταγραφικές επιλογές. Έτσι. Αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο στην ελληνική αγορά. Δηλαδή ότι αγοράζουν τελευταία στιγμή. Ναι. Από το κάτω ράφι, ό,τι περισσέψει, όταν τα πράγματα στενεύουν, όταν ο ποδοσφαιριστής, ξέρω εγώ, θα δεχτεί και με πιο λίγα, επειδή δεν έχει επιλογές. Εντάξει, τώρα δεν θα μάθουμε τις ελληνικές ομάδες πώς λειτουργούν. Τις μάθουμε τόσα χρόνια. Αλλά την ΑΕΚ δεν την πιστεύεις. Όχι. Αγωνιστικά όχι. Ε? Αγωνιστικά όχι. Δεν την πιστεύεις. Θα είναι μια ομάδα η οποία δεν θα κινδυνεύσει. Οι οπαδοί της χάσανε το τυφλόγο του πρωταθλητισμού. Είναι βολεψάκιδες με λίγα πράγματα. Μια ομάδα... Δηλαδή, μήπως καταντήσουν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό και βγουν πέμπτη. Δηλαδή, το φοβάσαι αυτό. Ναι. Θες να πεις ότι θα αποκτήσουν μια κουλτούρα ομάδων της Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτό λέω ακριβώς. Λες να γίνει έτσι το πράγμα. Πολύ πιθανό σενάριο. Έχει γούστο. Πολύ πιθανό σενάριο. Δηλαδή και μικραίνει. Ναι. Νομίζω ότι μετά το 13 και την πτώση στην αγωνιστική έχει μικρή. Έχει μικρήνει ήδη. Έχει μικρή. Έχασε κόσμο, λες. Ή τώρα το Μελισσανίδη κράτησε. Σίγουρα έχει χάσει κόσμο και δυναμική. Έχει χάσει. Δεν είναι η ΑΕΚ της δεκαετίας του 90. Όχι, ρε. Δηλαδή, οι συσχετισμοί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι. Πέθανε. Ιταλίδα ηθοποιός. Πέθανε. Πόσο χρόνο, νέα ήταν. 71. Εντάξει. Σχετικά. Για γυναίκα είναι νέα. Για άντρας καλά είναι. Δηλαδή, αν φύγει ένας 71, θα πεις πέρασε τα 70. Ναι. Εντάξει, αν είναι συγγενής σου, λυπάσαι. Και 100 χρονών να είναι. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αν είναι δικός ο άνθρωπος. Όχι. Ναι. Γιατί λέει τι λέγαμε, ότι έχει μείνει πάρα πολύ. Σήμερα πέθανε. 23. Του Ζαν Πολ Τεραπτό. Του Ζαν Πολ Μπερμοντό. Του Μορφάντρα. Ναι. Στο σχολείο λέγανε ότι έμοιαζα με τον Ζαν Πολ Μαντό. Είσαι, λέει, ένα όμορφο άσχημο. Έτσι με έλεγε ένα φίλο μου Νίκο. Ζαν Πολ Τεραπτό. Ο όμορφο άσχημο. Και εξακολουθώ να είμαι ένα όμορφο άσχημο. Έτσι λέει ο Χιλιτίδη. 24 του μηνός τι έχουμε. Καμιά καταστροφή, κανένα αυτό, κανένα σεισμό δεν είχαμε, έτσι. Όχι. Τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τον ΠΑΟΚ. Ραπτόπουλη βρωμιάρα, Βέρεια που λέει συνέχεια. Κάνει αθλητικό κέντρο που θα ζήλευαν πολλές ομάδες. Μπες στο. Και... Ναι, και δες φώτο να πάθεις πλάκα. Πού το κάνει όμως? Στο ταγαροχώρι. Πού βρίσκεται αυτό? Εκεί που τα ταγάρια. Προς τα πού είναι, δυτικά, ταγαροχώρι. Όπου και να είναι, η Μαθία έχει πάρα πολύ ωραία χωριά. Μπορεί να μην έχει θάλασσα που μου αρέσει και λίμνες. Θα το δούμε τώρα. Αλλά έχει μια καταπληκτική βλάστηση. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν συμφωνείς. Έχει πολύ ωραία φύση. Και πολύ καλό νερό, το νερό τους, και πολύ πράσινο. Δηλαδή, ο νομός αυτός της Ημαθίας είναι τόσο όμορφος για τα δεδομένα τα δικά μου που δεν μ' αρέσουν βουνά, λαγκάδια κτλ. Που πάντα το κριτήριο μου είναι η θάλασσα. Αλλά ο νομός Ημαθίας πραγματικά σε όσα μέρη έχω πάει και στη Βέρεια και στη Σουμελά επάνω που πας με το, για το Γκοζάνι, τον παλιό το δρόμο και τα χωριά είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα μπορούσα, ας πούμε, τριήμερα, τετραήμερα. Ένα πολύ μικρό χωριό είναι το Ταγαροχώρι. 250 κατοίκους. Όσοι κάτοικοι είναι. 250. Δεν χρειάζονται παραπάνω. Είναι στο Δήμο Βέρειας. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν λέει πόσο απέχει προς τα πού είναι, αλλά. Λέει ένας φίλος. Θα μας ενημερώσει ο φίλος. Ναι, δεν το έχω. Αν η ΑΚ έχασε κόσμο, ο Ηρακλής που δεν είχε αμάν, λέει, τι θα έπαθε. Καλά, με την πτώση στη Γάμα. Και ο Ηρακλής έχει καθίζηση οπαδική, δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά βοηθάνε οι οργανωμένοι τώρα. Με τον τρόπο τους. Τώρα, στραβό, ίσιο, ναι. Το να δημιουργείς ντόρο και φασαρία δεν σημαίνει ότι έχεις αυξηθεί και πληθυσμιακά. Ναι, αλλά όμως, απ' την άλλη μεριά. Ο ντόρος είναι ντόρος, μπορεί να το κάνουν και δύο και τρία άτομα. Το θέμα είναι να έχεις και πληθυσμιακή ανταπόκριση. Το Καφτατζόγλιο, φίλε, είναι το νεκροταφείο. Καλά. Στο επικοινωνιακό κομμάτι του Ηρακλείου. Επειδή τον Ηρακλείο το ζω 30 και χρόνια. Είναι δηλαδή. Εγώ βρέθηκα σε μια σύναξη οπαδών και τους είπα ότι πρέπει να δώσετε χαρτζηλίκι στους κάμεραμαν να τραβάνε
τον κόσμο του Ηρακλή. Πώς έκανε ο Μπρισίμ τότε με τον Παπανδρέου που ήταν 1000 άτομα και αυτός τους έβγαζε 10.000. Σκηνοθετάρα, πούμε. Πασοκάρα. Έτσι δεν τα έπαιρνε και έκανε ο Μάγκας δουλειά ταλέντο μεγάλο. Έτσι πρέπει να γίνει. Εντάξει. Ναι. Έτσι. Για τον Ηρακλή, όλες οι ομάδες πλην Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και ίσως λίγο ΠΑΟΚ επειδή. Εντάξει, χωροταξικά. Για τον ΠΑΟΚ δεν είπαμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δισεγραφία. Δηλαδή, με ξέρεις αυτό που λέμε για τον Βάργα, τον οποίο φυσικά. Αυτό που διακρίνω για τον ΠΑΟΚ είναι ότι τελειώνοντας η σεζόν με το ηθικό των ΠΑΟΞΙΔΟΝ καταβεβλημένο, οι κινήσεις που γίνανε, ο προπονητής που ήρθε, ο τεχνικός διευθυντής που ήρθε, η μεταγραφολογία δεν ξεσηκώνει τον ΠΑΟΞΙ. Δεν τον κάνει ψυχολογικά καλύτερο. Αυτό που βλέπεις είναι μια διαφορά απέναντι στην ομάδα. Πώς το εξηγείς? Κοίταξε, θα σου το εξηγήσω. Όταν δηλαδή, όπως τελείωσε η χρονιά, για να δώσει τον κόσμο να καταλάβει, όπως τελείωσε η χρονιά, με γκρινιά, με απαξίωση, με κουραστικά τα μάτια μου κτλ. Έγιναν κάποιες κινήσεις. Ήρθε ένας προπονητής Φέρελπης, Ταλαντούχος, που δεν τον ξέρουμε ακόμα, του 3-5-2. Τέλος πάντων, θα τον δούμε. Έτσι. Ήρθε ένας τεχνικός διευθυντής, θα τον δούμε. Τώρα ακούνε οι παοξίδες, ο Τζαβέλας μένει. Δεν πάει στη Βέρεια. Μένει ο Σαλμπιγκίδης. Δεν μπορεί ο Μαντούρο να του πάρει το συμβόλαιο. Δεν μπορεί ο Μάρτιν να του πάρει το συμβόλαιο. Ο Μάρτιν πάλι θα γυρίσει πίσω. Αυτή η απάτη ποδοσφαιρική. Λοιπόν, του τα λέγαμε, μα βρίζανε. Λοιπόν, θα μείνει ο Ράτσα 35-34. Ο Ράτσα ξεκίνησε φανταστικά το πρωτάθλημα. Αλλά είχε μια πτώση κατακόρυφο, εκεί που δεν φαντάζεστε. Ο Κλάους. Με ποια χαφ θα παίξει ο Πάουκ φέτος? Ο Κάτσε ήταν ο μόνο σίγουρο. Θα μείνει, λέει, ο Τζιόλη. Δηλαδή, κάτσε ρε μάγκα. Θα μείνει ο Τζιόλη. Θα μείνει ο Τζαβέλας, θα μείνει ο Σαλμπιγκίδης. Δεν μπορείτε να πουλήσετε τον Ομπόα, δεν μπορείτε να πουλήσετε τον Λούκας. Τι έγινε? Ο Λούκας που θα επιστρέψει την Κορούνια ή θέλει? Ο Λούκας δεν τους γουστάρει. Δεν θέλει να γίνει. Δεν θέλει να έρθει. Νομίζω ότι ακούστηκε μια πιθανή αλλαγή με Ντούγιανιν. Οπότε αν γίνει αυτό με τον ΠΑΟΚ θα είναι κόλπο γκρόσο όντως. Σήμερα πάντως τέλη Ιουνίου οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είναι το ίδιο χαλασμένοι, θα σε πω. Περιμένουν να δούνε και είναι. Καταρχήν, γίνεται η πρώτη του ΠΑΟΚ. Έγινε χωρίς κλήρωση χθες. Ναι. Ούτε καν ασχολήθηκε κανείς. Καθόλου. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την πρώτη του. Δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω. Θα είναι ανοιχτή, θα είναι κλειστή, που θα γίνει κτλ. Γιατί να είναι ανοιχτή? Δεν ξέρω. Πάντα ερχόταν κόσμος, αυτό κτλ. Πήγαινε ο Μήνος. Αυτά άλλουν σε άλλες εποχές. Ναι, σου λέω τι γινόταν. Όταν υπήρχε και ο Άρης να κάνει συναγωνισμό. Πώς ήταν στην πρώτη, πρώτη. Ο Βρουτόταυρος, ο Τσαλτίδης. Να φουσκώνει λίγο τα νούμερα. Φούσκωνε τα νούμερα, τα φούσκωνε και ο Μήνος. Είχε μια γοητεία η όλη ιστορία. Ο Ηρακλής δεν υπήρχε τότε. Ο Ηρακλής έκανε πρώτος τότε. Δεν υπήρχε σε αυτά τότε ο Ηρακλής. Σε αυτή τη διένεξη, σε αυτή τη συζήτηση. Σε αυτή την αντιπαράθεση δεν υπήρχε. Γιατί να. Εντάξει, χαζή αντιπαράθεση. Ναι, δεν υπήρχε όμως. Ο Ηρακλής τώρα θα κάνει πρώτη. Μάλλον θα αυτό είναι το σημαντικό. Δυναμική. Και αυτό το σημαντικό που σου λέω είναι ότι ξεκινάω από την πρώτη του. Την Παρασκευή και τα διαρκείας δεν έχουν βγει ακόμα. Δηλαδή, συνήθως τα πρώτα διαρκείας γινόταν ένα ντου πάνω στον ενθουσιασμό. Θυμάστε το που γράφανε νούμερα η μεν και η δεν. Ναι. Με αριθμούς. Ξεκινούσε τη μία μέρα, ξεκινούσε το ρεπορτάζ το άλλο. Και... Τόσα διαρκείας. Ναι, τόσα διαρκείας. Φωτογραφία ο άλλος, την Τούμπα, ξέρω εγώ, και το χάιλα. Το χαρτάκι. Δαγκώνει... Πού πήγαν όλα αυτά? Πού χάθηκαν όλα αυτά? Τα έφερε η κρίση. Τα έδειξε η κρίση μακριά. Η κρίση είναι πολυεπίπεδη, δεν είναι μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Ναι, είναι και στο αισθητικό κομμάτι. Υπάρχει δυσπιστία απέναντι. Και στο αισθητικό κομμάτι. Και στο αισθητικό. Υπάρχει δυσπιστία απέναντι στις διοικήσεις, στις εφημερίδες, στον τρόπο που προβάλλεται το οτιδήποτε. Ναι. Και ο κόσμος πλέον δεν γουστάρει. Περνάει ο κόσμος μια αχρωμία. Περνάει μια. Δηλαδή δεν έχει μόνο το οικονομικό πρόβλημα την επόμενη μέρα που δεν. Δεν έχει τραγουδιστές. Δεν έχει μεγάλους δημοσιογράφους. Θεωρεί στημένους. Ο λαός. Σου λέει τι άκουσα αυτούς τους στημένους. Ποδοσφαιριστές χωρίς ποιότητα, χωρίς ταλέντο, χωρίς μπουκα, χωρίς τσαμπουκά κτλ. Άχρωμοι. Εραστές άχρωμοι. Άχρωμοι εραστές. Γυναίκες άχρωμες. Πάντως, άχρωμες οι γυναίκες. Άχρωμοι άντρες. Έχεις το σπό της Νόβα. Και σε ρε τι Νόβα, ποια Νόβα τώρα. Τώρα λέει Νόβα, ναι. 12 ντέρμπι λέει από τα παλιά. Τι να πει, θέλει να πουλήσει το προϊόν τη. Καλά. 12 ντέρμπι από τα παλιά. Τι να κάνει. Εννοεί ο Ηρακλής και Άκη όσα μάτσα θα παίξουν το 3 μέσα, 3 έξω, 12 ντέρμπι από τα παλιά. Ναι, ναι. Απίστευτο. Τι να κάνει. Ευτυχώς για μας. Γιατί η Νόβα δεν είχε. Μπήκαμε ως πέμπτη εμπορικότερη ομάδα τη Super League. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Και για την Νόβα, το ότι ήρθε η ΑΕΚ, ήρθε ο Ηρακλής, θα παρακάλαγε να έρθει και ο Άρης.
πουλούσε και εγώ διαφορετικά. Για τον Άρη πιστεύω ότι θα έρθει και αυτό σιγά σιγά. Κούτσα, κούτσα, μούτσα, μούτσα. Μια διετία, τριετία. Εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή θα παίξει. Ο Άρης μετά έχει ένα άλλο θέμα. Δεν εμπνέει από το οπαδικό του κίνημα ούτε από τους παράγοντες του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει εμένα η κατηγορία. Δηλαδή και άγγεμπε σε γάμη εθνική. Δεν έχει κανένα όραμα, Αριάννα. Δεν έχει όραμα, έχει κανένα όραμα και δεν μπορεί να πιαστεί από πουθενά. Ο ερασιτέχνης του διευρωμένος. Το παδικό κομμάτι. Το παδικό κομμάτι. Το ίδιο. Και χειρότερο. Δεν τους γουστάρει κανένας. Δεν τους θέλει κανένας. Το αγωνιστικό τμήμα. Όλοι τους βρίζουν. Το αγωνιστικό τμήμα. Για ο κλάμα. Προπονητής. Το προπονητή δεν το χωνεύουν. Δεν χωνεύουν τον προπονητή. Δεν το χωνεύει και το σύστημα του προπονητή. Ναι. Εδώ πάει μία. Δεν χωνεύουν τον προπονητή. Δηλαδή, γκάλιδες. Πάει ο γκάλι. Σαν αυρευρωμένο γρυβρικόλακα έχει γίνει. Από τη στιγμή που έριξε τα στάνταρ του, εμένα έπεσε στα μάτια μου ο γκάλι. Αυτός ο άντρας λοιπόν, έπεσε στα μάτια μου γιατί γύρισε πίσω, γίνει... τον τιμήσαν αυτοί που τον διώξανε αντί να του κάνουν ένα γήπεδο με το όνομα του κράτος. Σάλα. Του κάνανε σάλα ρε τον γκάλι ρε. Θα είμαι εγώ γκάλι ρε και να με κάνουνε σάλα ρε. Θα είμαι εγώ γκάλι για να πάω με μέσα. Θα είμαι εγώ Παπαντρέο και να πάω με τη Δήμητρα ρε. Ούρε που άντρες είστε εσείς ρε. Είστε τρελοί ρε. Θα είμαι ο Μπιλ Κλίντον και θα πάω να δώσω μπουλκουμένα μου στη Χίλαρη. Πώς την είναι την Άννα? Τη Μόνικα. Τη Μόνικα, ρε. Ο Κλίντον, εκείνος ο ωραίος ο άντρας, ο Σωσίας του Λίμπρεξ, ρε. Να πάρει, να πάρει. Ο Σωσίας του Λίμπρεξ, ρε. Ρε μπάρκα. Ήταν λίγο γκομενιάρης. Καλά έκανε, ρε, και ήταν γκομενιάρης. Ήταν ωραίος άντρας. Κούκλος ήταν. Ωραίος παιδαράς ήταν. Και ξέρεις πως το διώξαν από τον Άρη. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Ξέρεις τι καλοί άνθρωποι είναι. Ξέρεις πως το διώξαν από τον Άρη. Του λέει φεύγει από τον Άρη και τα λοιπά. Λέει την αποζημίωση. Λέει τι αποζημίωση. Δεν έχει. Μα λέει μάμου και τα λοιπά. Φέρω το δικηγόρο μου. Είχε βρει μια γκόμενα, μια πιτσιρίκα, μια μπαργούμαν. Όχι μπαργούμαν, μια γκομενάκι καλό. Στα 60 του. Στα 58 του, αυτή ήταν 25, 28, 30. Το βγάλω φωτογραφίες έτσι ώστε αν το διώκρανε, αλλά να τη δείξουμε στη γυναίκα σου. Λέει, κονά μου ο Λίμπρεξ. Ναι. Αριανή είναι φωτογραφία. Δολοπλόχη. Αριανή. Τον άνθρωπο να πούμε. Το βγάλω φωτογραφίες. Αυτό το 1990. Ξέρω εγώ πότε ήταν το 90. Πότε πήγε τελευταία χρονιά ο Λίμπρεξ στον Άρη. Στον Ηρακλή ήταν από το 1992 στο 1994. Ο οποίος Λίμπρεξ ήταν μεγάλη μούρη, καλός προπονητής. Και μεγάλη μούρη, δηλαδή. Τον περιπτερά, στο περίπτερο, γεια σας. Έχει κάνει και στις ομάδες. Ναι. Το φύλαθλο έξω να τον χαιρετάει, να υποκλείσει αυτό κτλ. Με όλους τα είχε καλά. Έτσι ώστε να γινόταν καμιά στραβή. Μπα, να τους είχε να πούμε μαζί του. Κατάλαβες, ήταν μεγάλη μούρη ο Λίμπρεξ. Τέλος πάντων. Να μιλήσει καλύτερα ο κόσμος, Κώστα, γιατί προχωράει η ώρα. Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε. Καλά τα είπαμε. Νομίζω ότι για καλοκαίρι. Πιάσαμε. Δεν ξέρω αν πιάσαμε. Νομίζω πιάσαμε καλά θέματα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πουλάει. Αυτό είναι το μεγάλο λοιπόν, ερώτημα. Θα διαβάσω εγώ τα μηνύματα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα ανοίξουμε τις γραμμές για τον κόσμο. Το 2-31-0-90-90-90 στη διάθεση του κοινού. 2-31-0-98-80-90 στη διάθεση του κοινού. 9-55 κενό μήνυμα στο 54-3-40. Διαβάζω μηνύματα. Λοιπόν, για τον Καστοριάδη τα είπαμε. Για τον Κορνίλιο. Λοιπόν, πάλι Μύκονο ήταν σήμερα η κυρία Μισελ της UEFA. Πάλι τζάμπα τρώει και πίνει και κερνάει ο χοντρός. Δεν το ξέρετε ρε ότι αυτός εδώ ο χρόνης εξαρχάκος, ο αχώνευτος, ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο σαν άθλημα, να το βελτιώσει, να βγάλει κανονισμούς, να μιλήσει, να κάνει ένα συνέδριο προπονητών. Μεγάλο να πει να το βελτιώσουμε σαν θέαμα, να το κάνουμε και στις πλατείες μαζί που ήταν και το χάνουμε. Πάει άρασα ο γιος του Μπούζου. Γεια σου ρε μικρέ, λέω τι κάνεις, παίζω λέει τένις. Ρε μπαγάσα το λέω, τένις παίζεις. Ο άλλος λέει πάει παίζει να πούμε μπάντμιντον. Ο άλλος μπαίνει στο Facebook. Εάν δεν ήταν το κουμάρι, σας πληροφορώ το ποδόσφαιρο θα είχε μεγαλύτερη πτώση. Το κουμάρι μας κρατάει. Το κουμάρι μας κρατάει. Άιντε μπράβο. Άιντε Πλατινί. Άιντε να μην πω για το Λαριός τι έκανε. Άιντε, αυτά δεν πρέπει να τα πούμε. Παλιωτόμαρο να πούμε. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 4 μεταγραφές μέχρι τέλος Μαΐου. Έχει κορμό και το ίδιο προπονητή. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ψάχνονται ακόμη. Συν της άλλης, ο Αλαφούζος δεν μπλέκεται στα αγωνιστικά. Και αυτή ήταν η επιτυχία της διοίκησης του Παναθηναϊκού τα 2 χρόνια τώρα. Ο μόνος πρόεδρος που αναγνωρίζει πως είναι άσχετος. Ωραίος. Ναι, λέει είμαι άσχετος. Λοιπόν. Γέλασα σήμερα με τον κόκκινο, λέω 929, που έβρισε τον ακροατή επειδή τον αποκάλεσε ψεύτη. Ψήσε τον τρελομάνο να κάνουν μαζί εκπομπή όταν θα πάρει άδεια, λέει. Μπάσκε και τελειώνει εκεί το μήνυμα. Λοιπόν, ο 643. Εντάξει, το είπε. Είναι λογικός. Αφού λέει θα πάρει πρωτάθλημα ο Ηρακλής. Από αυτό την άλλη. Είναι πολύ καλό που δεν γίνεται ντόρος για τον ΠΑΟΚ.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι δημοσιογράφοι χάσαν τα κολυτάρια τους. Τα μαθαίνουν όλα από τα ξένα. Επιτέλους λέει η υγεία. Λέω φίλος. 18χρονος Παναθηναϊκός από τις 40 εκκλησίες. Που φτάσαμε. Πιστεύω ότι με ένα καλό κεντρικό αμυντικό και ένα δεξί μπακ, έλεος με τον Μπούρμπο, χτυπάμε στα ίσια τον Γαύρο. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Λοιπόν, ο Καβλαρίδης είναι μέσα στις βασικές επιλογές του Παναθηναϊκού. Λέει ένας. Γραπτόπουλε, η Super League είναι σαν τη 40% κιλά με κυταρίτιδα μέχρι τον Αστράγαλο. Όσα ντέρμπι και νάγει δεν βλέπετε. Ωραίος. Ωραίο. Και ο 600 λέει το εξής. Ενώ ο ΠΑΟ ξεκίνησε τη σεζόν εντυπωσιακά, δημιουργώντας μας ελπίδα και προσδοκίες, την τελείωσε με το χειρότερο τρόπο και μας ξανέρωσε με το χειρότερο τρόπο. Για να επιστρέψουμε και πάλι, θα πρέπει να μας κερδίσει η ομάδα και με τις μεταγραφές που από εκεί θα φανεί τι στόχους βάζει για φέτος. Αλλά κυρίως θα πρέπει να μας ξανακερδίσει με την απόδοση και τα αποτελέσματα που θα φέρει. Χρήστος από την πόλη, την Αλεξανδρούπολη μάλλον. Εντάξει. Διάλειμμα. Και ανοίγουμε γραμμές να πείτε ό,τι γουστάρετε. Για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ, για Ηρακλή, για Άρη, για ΠΑΟΚ, για Gay Parade, για Ανδρέα Παπαντρέου. Οι οποίοι τον θεωρείτε πολύ μεγάλο πολιτικό. Είναι. Είναι σίγουρα. Έχει αφήσει ιστορία. Έχει πετύχει τα πάντα. Έχει πετύχει τα πάντα. Σαν στόχο, έτσι. Ναι, σαν ομάδα, σαν Πασόκ. 90-90-90, 98-80-90 και πάμε στο διάλειμμα. Ένας φίλος του Παναθηναϊκού, και θα πάμε αφήνει αμέσως στις γραμμές, λέει ότι φίλε, λέει, είσαι τόσο κομπλεξικός με τον Παναθηναϊκό που βλέπεις πέρα από τη μύτη σου και γίνεσαι και κουραστικός, λέει εσένα. Αν δεν κάνει ο Νάνο για back half, τότε ποιος κάνει. Κοίταξε, απάντησε το αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, τώρα. Ένας ναι. back half για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Ούρσες πολλές. Θα πρέπει να κάνει πάρα πολλά ανεβοκατεβάσματα. Δηλαδή, μέσα σε ένα παιχνίδι θα πρέπει να κάνει 15, ίσως και περισσότερα, 70-80 σαν αποστάσεις και μάλιστα σε ψηλή ένταση. Αυτό το πράγμα, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο μπορεί να το εκπληρώσει ο Νάνο. Αθλητικά πιστεύω. Βιολογικά. Βιολογικά ναι. Δεν μπορεί να το δεν κάνει. Δεν μιλάς ποιοτικά. Βιολογικά το. Εντάξει, αν ο Νάνο το βάλει να κάνει μικρές διαδρομές, δηλαδή μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό αριστερό εξτρέμ. Δεν το συζητάμε. Μικρές διαδρομές. Σε μικρές διαδρομές. Ναι. Τώρα αυτό το πράγμα να τον στα 30 φεύγα. 6 γραμμές. Να τον κάνει να κάνει 70 τόσες φορές πάνω κάτω. Πάμε γρήγορα με ταχύτητα. Μην κάνουμε τσαλιμάκια στους ακροατές. Καλημέρα, φιλέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ από Αθήνα, τι κάνουμε. Πού είσαι, ρε Μάλι, των εξαρχείων. Τι κάνει. Έκλεισε τραπέζι, ρε. Στο Ξυπόλυτο, στη Ραφίνα, να πάμε εκεί. Να βλέπουμε τα καράβια. Τα έχω κανονίσει όλα. Λοιπόν, να πιάσω όλα τα θέματα που αναπτύξατε εν συντομία όλα. Λέγε. Το ένα είναι για την ΑΕΚ που είπατε. Επειδή τυχαίνει να έχω ένα εξάδερφο ο οποίο είναι φανατικό ΑΕΚτζή από γεννησιμιού του. Αυτοδημιούργητο 60 χρόνων και έχει αρκετά λεφτά και του βγάζω εγώ το εισιτήριο. Γιατί έχω κάποιες γνωριμίες και το παίρνουμε λίγο πιο οικονομικά. Ναι. Δεν θα σου πω πόσο το παίρνουμε, θα σου πω πόσο κόστιζε. Είναι για τα επίσημα. Ναι. Φέτος για Football League κόστισε 250 ευρώ το εισιτήριο και το πουλούσανε 500 με την πρόφαση ότι τα άλλα 250 είναι για την Άγια Σοφιά. Α! Σε όλα τα διαρκείας αυτό. Ναι. Διπλασιασμός τιμής. Ναι. Καράτσι για την Άγια Σοφιά. Για αυτό το ΆΚΑ ήταν άδειο και δεν πουλούσε διαρκείας η ΆΚ φέτος. Και όταν σου έδινε την απόδειξη σου έλεγε ότι 250 το διαρκείας και 250 για αυτόν τον λόγο. Υπήρχε. Πού έδινε τα λεφτά τα 250, πού πηγαίνανε, φαινόταν από το παραστατικό που πηγαίνανε, η πορεία τους. Αν ψάξω θα το βρω και θα σου πω. Δηλαδή πήγαιναν στην κατασκευαστική του γηπέδου που έχει ιδρύσει ο Μελισανίδης. Για δες το λίγο, να δεις ποιο αφημί πλήρωνε. Πέρσι το πήγαινε στο πουθενά. Το γιατρέ βάζει δύσκολα. Ας βρει την απόδειξη ο άνθρωπος, γιατί μπορεί να έχει γίνει και απάτη. Μπορώ να συμβρω, τώρα δεν θυμάμαι. Μπορεί να γίνει και απάτη σε αυτό το κομμάτι. Α, να τους κάνανε... Δεν το συζητάμε. Ναι. Αυτό δεν λέω, λοιπόν, το συζητάω. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Ναι. Που είπατε για τον Άρη. Ναι. Έχουνε καταφέρει το παδικό κίνημα να μην εμπνέει πιστοσύνη. Παραγωγικά η ομάδα να τερματίζει δεύτερη στη γάμα εθνική. Ο προπονητής από μόνος του να έχει τεθεί απέναντι στο σύστημα. Δηλαδή είναι η βάρκα μέσα στον ωκεανό, στη μέση του πουθενά και δεν ξέρει πού να πάει.
Δεν μιλάμε για την χειρότερη κατάσταση όλων των εποχών. Δεν έχει υπάρξει χειρότερη κατάσταση. Όλα αυτά μαζί δηλαδή. Όλα αυτά μαζί, ναι. Διοικητικά, παραγωγικά η ομάδα φαίνεται ότι δεν τζουλάει. Ναι. Ομαδικά φαίνεται ότι δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Ναι. Και αγωνιστικά φαίνεται ότι δεν πετύχανε το στόχο τους. Ναι. Δηλαδή, τι πιο τραγικό για μια ομάδα για να ακολουθήσει ο κόσμος. Πώς να ακολουθήσει μετά ο κόσμος. Λογικά λες. Ναι, λογικά δηλαδή, λέω, ναι. Άμα δούμε του χρόνου κάτι εξωπραγματικό, εννοείται ότι θα σύρριξει, αλλά σου λέω για τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ναι. Ωραία, πριν που είπατε για το Διερίνια, ναι. Η Wolfsburg παίζει 3-5-2. Ναι. Τετράδα παίζει. Τετράδα παίζει. Τι τετράδα παίζει. Κνόχε, Νάλντο, Διερίνια και Ροντρίγκες. Ναι. Δεν όχι, παιδιά, τον περισσότερο χρόνο 3-5-2. Όχι, επειδή το βλέπω το TV, τετράδα. Άρνολτ, Λουίς Γκουστάβο στα χαφ, Ντε Μπρόινε. Δεξί μπακ είναι. Όχι δεξί μπακ χαφ. Καλιγιούρι, Πέρισιτς και μπροστά ο Ολλανδός. Εγώ τι μάτς έχω δει μπορεί να είναι λάθος μου γιατί δεν τα έχω δει όλα. Το θυμάμαι πάρα πολύ. Μιλάς για μια ομάδα που την αγαπάω πολύ τακτικά. Ναι, την παρακολουθώ συνειδητά και συνεχόμενα. Το θυμάμαι πάντα το Βιερίνα σε 3-5-2 φουλμπάκ, γι' αυτό σου λέω από όχι, 4-2-3-1 παίζει η Βόλσμπουργκ. Όπως οι περισσότερες ομάδες όλη τη λάθος μου, δεν την έχω δει σε όλα τα μάτια, δεν έχω δει καμιά 5-6 γι' αυτό. Μην γίνεσαι κόκκινος. Μα δεν την έχω δει, ρε φίλε. 5-6 μάτια σου λέω την έχω δει. Δεν σου στάω, δεν σου στάω. Λοιπόν, τώρα για την Ελλάδα που λέτε, έχω να σας πω για κάποιους παίχτες οι οποίοι και τους έχω δει από κοντά αλλά και από την τηλεόραση οι οποίοι μου έχουν κάνει ένα κλικ. Ο ένας για παράδειγμα είναι ο Κεϊτά της Καλονής. Ο οποίος είναι πιστεύω φαντασικό εξάρι και πολύ εξελίξιμος. Δεν είναι καλός αθλητής. Το λέω με τον Κώστα σε ένα μάσο Καλονή ΠΑΟΚ και είχε σκάσει. Το θυμάσαι. Την ανατροπή με τους 10 παίχτες. Ήταν λίγο περίεργο το μάτι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα στην Ελλάδα. Καλά, ναι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει στις περισσότερες ομάδες σωστή νοοτροπία στα τμήματα υποδομής, οργάνωσης, προπόνησης και εξαγωνιστικής ζωής. Εδώ δεν υπάρχουν χώροι προπόνησης. Τι οργάνωση δεν υπάρχει. Σου λέω ίσως ότι το πας ένα 5x5 που έχει από κάτω το πλαστικό. Δεν σου, άντε, σου λέω το πας εκεί για προπόνηση. Δεν υπάρχει όλο το υπόλοιπο. Η οργάνωση, η παρακολούθηση του αθλητή στην εξαγωνιστική του ζωή, η διατροφή, κάτι που στην Ευρώπη είναι αυτονόητα. Ο Βιερίνια, εδώ όπως και ο Σταφυλίδης, πλακώναν τις μπουγάτσες. Τα σάντουιτς, ιστορίες. Εκεί όταν πήγαν, σώθηκαν αθλητικά. Μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή, αν έρθει ο Βιερίνια του χρόνου στον ΠΑΟΚ και ο Σταφυλίδης, πιστεύω ότι σαν αθλητές και με την προπόνηση που κάνουν εδώ πέρα, θα είναι ράκος. Ναι, ήδη. Ναι. Ο παράδειγμα, ο Μπέγκ από τη Βέρεια, πριν πάει στον τραυματισμό, ο Ιγκόρ, ο άλλος που ήταν στον Εργοτέλη, πώς το λένε, ο Ιουσούφ. Χασαν, ναι, Ιουσούφ, ναι. Εμένα μου αρέσει ο Καλτσάς, αν βγάλει τη μαρμελάδα από το μυαλό, μου αρέσει. Χωρίς μαρμελάδα. Πήγε στον Παναθηναϊκό. Χωρίς μαρμελάδα ο Καλτσάς. Χωρίς μαρμελάδα ο Καλτσάς. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Είχα την απορία με τον Καλατζίδη γιατί ο Καλατζίδης δεν τον πήγαινε. Και είχα μια κουβέντα και έμαθα ότι έχει μαρμελάδα ροδάκινο ο Καλτσάς. Κοίταξε. Ναι. Επειδή ποδοσφαιριστές κατά πλειοψηφία δεν φημίζονται για την ευστροφία τους, για την πειθαρχία τους. Ναι. Είναι γνωστό αυτό. Ναι. Άμα έχεις ένα περιβάλλον που δεν τους ασκεί πειθαρχία και οργάνωση, ναι. Αυτή θα είναι ένα κλικ παραπάνω από ό,τι τους επιτρέπει το περιβάλλον. Για να δούμε. Ναι. Λοιπόν, οι μέρες πλησιάζουν. Και άλλος είναι μισό. Και άλλος είναι από τον Αστέρα Τρίπολης ο Μάσα, αλλά στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, γιατί μετά δεν βλεπόταν. Σου ετοιμάζω κάτι από το Web TV του Metrosport και ένα promotion το οποίο θα είναι πολύ καλό. Θα τα πούμε στην Αθήνα τρώγοντας στην ταβέρνα του Ξυπόλυτου. Τα φιλιά μου και καλή εκεί κομπή. Δίπλα είναι και ο φίλος μας, πώς το λένε, ο Λιμενάρχης δίπλα. Τον έχω κανονίσει τον Λιμενάρχη να είναι στο καφέ μαζί. Ναι, να μας κάνει τα... Δεν σου κάνω πλάκα, αλήθεια σου λέω. Ναι, έγινε. Για χαρά. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα στις Γαλάζιες Αξιαρχίες. Καλώς το Γαλάζιο Μάνο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Χιλιτίδη, καλημέρα και στον καλεσμένο σας με τον οποίο δεν συμφωνώ με τις απόψεις του, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Εντάξει. Κύριε Ραπτόπουλε, από την ημέρα που ανέβηκε ο Ηρακλής, είστε εντελώς δεφορμέ. Πάλι. Εντελώς. Μιλάτε για Σαλτικίδη, μιλάτε για Σιφάκη, μιλάτε για Κατσικά, μιλάτε για ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι. Είχα μια κουβέντα στο Καφτατσόγλιο με τον κύριο Παπαθανασάκη. Μην πάρεις τους αργούς παίκτες, θα δεις δε τι παιχταράδες θα φέρω. Λο μακάρι. Περιμένω. Τις επιλογές κύριε Ραπτόπουλε, τις
κάνει ο προπονητής του Ηρακλή και κανένας κύριος Παπαθανασάκης. Σάγκης. Ναι, αλλά ο κύριος Παπαδόπουλος μπορεί να θέλει κάτι πιο ποιοτικό, κάτι πιο ακριβό, κάτι πιο εκλεκτό. Ο κύριος Παπαθανασάκης διεκπεραιώνει. Εντάξει. Δεν είναι... Ο Μυροφορίδης λείπει από την ομάδα, τι λες. Ο Μυροφορίδης, αυτά που έλεγα εγώ λοιπόν, που δύο μήνες εκμεταλλευόταν το ονοματάκι του για να πάει στη Λαμία, θα τα ακούσετε σε λίγες μέρες, μπορεί και αύριο. Καταλάβατε, κύριε Ραπτόπουλε. Ξέρουμε πολύ καλά τι μας γίνεται, κύριε Ραπτόπουλε, στον Ηρακλή. Είπατε επίσης ναι. ότι αυτό το γήπεδο και τα λοιπά. Αυτό το γήπεδο λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, θα το δείτε φέτος. Είναι επικοινωνιακός τάφος. Ναι, θα δείτε από φέτος πώς θα είναι η θύρα 13, θα δείτε τι κόσμο θα έχει αυτό το γήπεδο, τι στιγμές μεγάλες και δόξες έχει να ζήσει. Μακάρι. Οι παίκτες του Ηρακλή, κύριε Ραπτόπουλε, ναι. οι στόχοι του Ηρακλή, ναι. οι μεταγραφικοί, ναι. στο 80% έχουν κλείσει, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν τους μάθαμε. Και πολύ καλά γίνεται αυτό που γίνεται, κύριε Ραπτόπουλε, και να τους μάθετε όταν πρέπει και θέλει ο Ηρακλής να τους μάθετε. Τώρα τα ονόματα που θα γράφουν θα είναι πολλά και διάφορα. Δεν πάει να πει και ο κόσμος να μην πέφτει στην παγίδα ότι αυτά τα ονόματα ισχύουν ντε και καλά. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Το λέω για τους φίλους του Ηρακλή. Αυτά μπορούν να τα κάνουν στην ομάδα της γειτονιάς σας που γυρίσατε φθαρσός και είπατε ότι μπορεί να παίξει 3-5-2 που εγώ δεν έχω ανακατευτεί σε συστήματα ποτέ, κύριε Λαπτόπουλε. Ναι. Με τον αυτό που έβαλε 167 γκολ στο Αμβούργο θα παίξει 3-5-2. Μάλιστα. Θα είναι η χαρά του επιθετικού, κύριε Λαπτόπουλε. Έλα. Ναι. Γιατί γελάτε, κύριε Λαπτόπουλε, λέω ψέματα. Λέω ψέματα, κύριε Λαπτόπουλε. Εντάξει. Γιατρέ λέει ψέματα. Για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θέλει τουλάχιστον 6 με 7 παίκτες στην δεκάδα. Πολλούς θέλει. Με 4-5-1 και τρώγαν 4 η χαρά του κάθε χωριού ήταν, κύριε Ραπτόπουλε. Θα βελτιωθούν στην άμυνα. Τόσο εύκολα, ξεχνάτε. Εντάξει, θα βελτιωθούν. Ο Τούτορ είναι σχολή Γιουβέντους. Η φιλοσοφία του... Δεν σας ακούμε επίσης, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Να μιλάτε για τη μεγαλύτερη χορηγία που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Το είπαμε αυτό, το αναδείξαμε. Όχι, δεν τα αναλύσατε καθόλου, κύριε Ραπτόπουλε. Κανείς σας. Ποιος, ο κύριος Καρελάκης, ο κύριος Γρηγοριάδης, ο κύριος Μπούζος. Δεν επισημοποιήθηκε ακόμα. Δεν επισημοποιήθηκε, κύριε Ραπτόπουλε. Αυτό αν γινόταν σε άλλη ομάδα και ειδικά σε ομάδα της πόλης μας, ξέρετε τι θα γινόταν, κύριε Ραπτόπουλε. Δημοσιογραφικός πάντα. Τα πρωτοσέλιδα θα κρεμόταν από τα μανταλάκια και θα κλαίγαν μόνα τους. Μην γελάτε, κύριε Ραπτόπουλε. Μην γελάτε, κύριε Ραπτόπουλε. Αυτό το πράγμα όμως θα σταματήσει φέτος, κύριε Ραπτόπουλε. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Έλα. Δεν αντέχει ο Ηρακλειδέας πάλι τα ίδια. Και δεν μπορεί όταν το πελατολόγιο σας είναι 80 Ηρακλής και 20 όλοι οι άλλοι να λέτε όλα αυτά τα πράγματα, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Και συνεχίζω για τον Ηρακλή, κύριε Ραπτόπουλε. Να πείτε. Εκτός από αυτή τη χορηγία την τεράστια υπάρχουν ήδη συμφωνημένες άλλες 30 χορηγίες, κύριε Ραπτόπουλε. Με άλλα τον Αρουρέλιο θα πάρεις. Αυτά τα γράφετε εσείς, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Και είπα στον κόσμο του Ηρακλή να μην ακούω ποιον Αρουρέλιο, κύριε Ραπτόπουλε. Αρουρέλιο. Βρε πώς το λένε Αρουρέο. Ναι. Ποιον Αρουρέο, κύριε Ραπτόπουλε. Τι να τους κάνουμε αυτούς. Εκεί κύριε, στον Άρη έμαθε πώς λειτουργεί το σύστημα. Και σου λέει γιατί αυτή και όχι εγώ. Δεν υπάρχει τέτοιο ναι. σύστημα, κύριε. Για τον Άρη λέω, δεν με καταλαβαίνεις. Ναι. Ο Παπαδόπουλος. Ναι. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος και τεράστιος προπονητής. Ο Θόδωρος. Ποιος Θόδωρος, κύριε Ραπτόπουλε. Για Άγιο άνθρωπο είπες, για τον Θόδωρο Παπαδόπουλο λες. Και ο Θόδωρος Παπαδόπουλος καλά να είναι, κύριε Ραπτόπουλε. Καλά να είναι. Βεβαίως καλά να είναι, κύριε Ραπτόπουλε. Το ότι δεν μπόρεσε και είχε την οικονομική ευχέρεια δεν ήταν λίγο το ότι έγινε. Να περιμένω δηλαδή μεγάλα πράγματα. Ναι. Όχι, κύριε Ραπτόπουλε, να περιμένετε με σεβασμό. Με σεβασμό να περιμένετε να δείτε όχι τεράστια ονόματα. Να δείτε έναν Ηρακλή ο οποίος δεν θα δημιουργήσει κανένα μπαμ με ονόματα. Αλλά ναι. θα δημιουργήσει μπάμος ομάδα, κύριε Ραπτόπουλε. Τα λέμε, μακάρι, αυτό πρέπει να γίνει. Μισό λεπτάκι, κύριε Ραπτόπουλε. Αυτό το κατάφερε και πέρσι που δεν το παραδεχόσασταν εσείς και λέγατε, έλα μωρέ, ποιος Ηρακλής τώρα. Η Παναχαϊκή, ο Απόλλων Σμύρνης θα βγει στην Πρωτεθνική ή η Λαμία. Λέω ψέματα, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν το λέγαμε. Δεν το λέγατε. Όχι. 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 Κύριε Ραπτόπουλε. Ακούω. Αύριο το βράδυ θα κάνουμε εκπομπή μαζί λοιπόν. Ευπρόσδεκτος.
Αύριο το βράδυ λοιπόν θα κάνουμε εκπομπή μαζί και θα πάμε δύο ώρες πριν να ακούσουμε τις κασέτες, κύριε Ραπτόπουλε. Να πάμε όπου θέλετε. Τα λέμε, τα λέμε. Καλό βράδυ, κύριε Μάνο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Επόμενη γραμμή, ναι, μάλιστα. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Καλώ τον Δηλμπέρι, κλείσαμε. Κλείσαμε Δηλμπέρι, βρέ. Πετάει ομάδα. Ναι, ναι, κοίταξε, είχαμε. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, διότι γύρισα αργά το βράδυ σπίτι, είχα μια αποστολή με τον κύριο Σάβα. Κουραστήκαμε πολύ αυτό το διήμερο. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Γιάννη Γιλντίδη. Θυμήθηκα τώρα που είπατε το Λαριός, κύριε Ραπτόπουλε. Ο Λαριός ήταν ερωμένος τη συζύγου του κυρίου Πλατίνη. Κύριε Ραπτόπουλε, τι λόγια είναι αυτά. Τι λόγια, αυτά αλήθεια είναι αυτά. Κύριε Ραπτόπουλε, εγώ λέω ότι όμορφο παιδί ήταν. Ποιος ήταν πιο όμορφος, ο Φρανσουά ή ο Μισελ? Έλα ρε, σαν το χρόνο εξαρχάκο ήταν ο άλλος. Και ξέρετε, κύριε Ραπτόπουλε, τώρα που σας ακούω. Αντιπαθέστατος, ναι. Ο Πλατίνη. Θυμήθηκα αυτόν που είπατε, τον Αουρέλιο που ήταν από την ομάδα της καρδιάς. Αρουρέλιο. Ναι, ναι, πώς λένε καμιά φορά μπήκαν ποντικοί. Ποντικοί, ναι. Ναι, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, έχει. Κοίταξε, τον ενέπνευσε τον Αουρέλιο το περιβάλλον. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι και την ομάδα της καρδιάς σας. Πολλές βουτιές, ναι. Πόλεις, αυτοί που φιλήσαν δαχτυλίδι. Να μην τα λέμε εδώ, αυτά είναι ήδη γνωστά. Ο πιο κοντός τερματοφύλακας του ελληνικού πρωταθλήματος ήταν ο Δοξάκης της Αερόδου. Κύριε Ραπτόπουλο. 1,76. Μεγάλο, αλλά είχε μεγάλο μπλοντζόν, είχε ρεπλέξ καταπληκτικά. Έτσι. Ήταν καταπληκτικός. Πολύ ο πιο άσχημος κοντός ήταν ένας σεντρεφόρ που έπαιζε στη Λάρισα, ο Κουτάς. Αυτός ήταν ένα 49 κλικ. 1,52. 1,52 ήτανε. Ο Κουτάς, ναι. Ήταν, ναι, ο Κουτάς, ο Μορφάνδρας. Ναι. Με έκλεισε μετά το μαγαζί. Ο Τάις Λίμπρεξ ήρθε στην ομάδα της καρδιάς σας το 84, κύριε Ραπτόπουλο, όταν έφυγε μετά από ένα χρόνο από τη Φέγενορτ. Έτσι. Και θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, το ιστορικό, περιγραφή εκείνος εκεί ο Αργυρίου με τα μανίκια σηκωμένα. Ναι. Εκείνο εκεί το μάτς είναι, λέει, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 χιλιάδες Παναθηναϊκοί στο γήπεδο. Έπιασε όλο το φάσμα του. Ξεκίνησε από 3 και το πήγε 10. Ναι. Να θυμηθώ και κάτι άλλο, κύριε Ραπτόπουλε, με τα γεγονότα που γίνανε τώρα την Κυριακή εκεί σε κάποια αεροσυχνικά γήπεδα της γειτονιάς σας. Α, κύριε, ναι. Τι θυμήθηκα, γιατί το συζητούσαμε με τον κύριο Σάβα σήμερα. Ξέρετε, υπάρχει ένα μυστικό δωμάτιο στο γήπεδο, σας το έχω πει αυτό, στην καταστάσεις του Ρέντι εκεί. Ναι, μου είπατε, ναι. Ναι, και θυμήθηκα, ξέρετε, κάτι μου έλεγε ο κύριος Σάβας, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αληθεύει. Ήταν για ένα μάτς, δεν ξέρω αν ο κύριος Χιλιτίδης μπορεί να βάλει και το ηχητικό με το Χάρι Κλίν εκεί που λέει «Δευτελάβεται η μόντα δέοντα» ή εκείνο εκεί «Τσάκο τόσες και κάτι να γαργάρες». Δεν ξέρω αν πάει κάτι τέτοιο ηχητικό. Ναι. Αλλά υπήρξε, ξέρετε, και ένα γεγονός από αυτόν τον διεθνή τερματοφύλακα. Έχετε, νομίζω ότι έχετε και επαφές με κάποιον κύριο Νίκο εκεί στα Γιάννητσά, που είναι. Ναι, ο Νίκος, φίλος μου. Ναι, ναι, ναι. Αδελφός. Έναν τερματοφύλακα τον κυνηγούσε ένας παλαιός ποδοσφαιριστής του Άρεως, κύριε Κωνσταντίνε μου, και αυτός κρυβόταν μέσα στα αποδυτήρια. Έπεσε τερματοφύλακα στα Γιάννητσά και τον κυνηγούσε παίκτης του Άρεως παλιός. Μάλιστα. Παλιός παίκτης, ήταν μεγάλο όνομα της περιοχής. Δεν ξέρω τώρα, έχει η ίδια γιορτή με τον κύριο Χιλιτίδη, νομίζω. Ναι. Τώρα μην λέμε και πολλά ονόματα, εν πάση περιπτώσει. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, αυτό που είπε και ο... Δεν μου λες, Βασίλη, να σε ρωτήσω. Ό,τι θέλεις. Το σκεφτικό ενός τεχνικού διευθυντή να φέρει έναν ποδοσφαιριστή στην ομάδα που αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει κάνει, έχει απήχε δύο χρόνια από αγωνιστικές υποχρεώσεις και είχε προβλήματα τραυματισμών. Πώς το κρίνεις? Για τον Παναθηναϊκό ή τον Εσχέν, λες? Όχι, όχι, λέω για τον Σέρβο, τον αμυντικό που μένει ελεύθερο στις 36 του το από το Αυγούργο Βασιμβολέο. Ναι. Ο Ράικοβιτς. Ο Ράικοβιτς, εντάξει, μέτριο μπακ. Ναι, δεν σου κινεί υποψίες με χιαστούς, με αποχή, να είναι πρώτη επιλογή του τεχνικού διευθυντή? Κοίταξε, ένας τεχνικός διευθυντής που θεωρητικά έχει περγαμηνές και έρχεται σε μια υπανάπτυκτη χώρα ποδοσφαιρικά, όπου ο κόσμος ελάχιστα γνωρίζει από διεθνές ποδόσφαιρο, πάντα το βλέπεις με υποψίες. Πάντα. Ναι, γιατί σας άκουσα που λέγατε και για την ΑΕΚ. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Ήρθε άλλος με 3 χιαστούς, ο Βάργας. Φοβερό. Αλλά εδώ πήγε, εδώ πέρασε ο άλλος με 2 χιαστούς, ο Λεωνίδας, στη Μπουντεσλίγκα. Και ξέρετε γιατί πέρασε? Ήταν ο προπονητής, ήταν γνωστός του Πασκάλη. Ναι.
Τώρα να μιλάμε πιανού Πασκάλε, πάντως όχι τον Πασκάλε των Ολύμπιανς, έτσι. Ναι. Και κάτι άλλο, κύριε Ραπτόπουλε, γιατί ξέρω ότι έχετε μία συμπάθεια σε αυτή την ομάδα, το πώς τη λέτε εσείς εκεί, ο κύριος Ζόρτα, να χρησιμοποιήσω τον ορισμό του κύριου που τη λέει Κούλα, Αεκούλα. Κούλα, ναι. Ναι, αυτή την ομάδα. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, πόσες φορές τη χαρίσανε τα χρέη αυτή την ομάδα των σκανδάλων. Την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ. Ω, καλά, άμα ανοίξουμε. Χριστοβιτσάνους, κύριε Ραπτόπουλε. Βουτυγμένη στην αμαρτία και αυτή, κύριε Ραπτόπουλε. Θέλουν αυτή η γήπεδο, πως το είπαν αυτό, Αγία Σοφιά. Ναι. Εγώ μόνο την εκκλησία στη Θεσσαλονίκη ξέρω την Αγία Σοφιά που κατεβαίνει 25 σκαλάκια για να μπει στο πρόβλημα τη εκκλησία. Άμα έχει κανένα αγώνα το φθαρμένο, δεν μπορεί να τα ανέβει μετά, σωστό. Δεν ανεβαίνει με τίποτα, κύριε Ραπτόπουλε μου. Και είναι και το καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο εκεί στη γωνία παλιά που ήταν το ζαχαροπλαστείο που μαζευόταν όλοι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και νυν προπονητές τότε. Ποιο, πώς το λέγανε? Τον Αχιλλέα. Παναγιώτη Σιδηρόπουλος και εσύ. Η γωνία τώρα είναι άλλο γνωστό μαγαζί με γλυκά, ναι, στην πόλη σας. Δηλαδή τώρα δεν θέλω κλάματα και δάκρυα από τους αεξίδες. Είναι αμαρτωλή ομάδα δηλαδή. Είναι βρωμιάριδες, μάλιστα, έτσι λες. Εξαφανίσανε, ξεκλήρισανε δηλαδή, εξαφανίσανε έναν ολόκληρο οικογενειάρχη διαιτητή. Αυτά δεν τα λέτε όμως, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, ότι υπήρξε το πρώτο θύμα διαιτητών ο γνωστός Θεσσαλονικιός, αλλά δεν ήταν με το σύνδεμο Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με λίγο. Ο Μπάκας. Ο κύριος Μπάκας, ναι. Θεσσαλονίκης ήταν. Ήταν με το σύνδεσμο Θεσσαλονίκης, κύριε Ραπτόπουλε, είμαι. Βέβαια. Θεσσαλονίκης. Στο περίφημο 94 Το 1-0. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορεί να μιλάνε οι αεξίδες για τιμιότητες και για εντυμοσύνες τώρα. Αυτοί που ρίξανε το εγγραφή, γιατί έφερουν και αυτοί το διευθύνει με το Χρυσοβιτζάνο. Άκου τι λέει ο γιατρός. Η ΑΕΚ δίδαξε ήθος το 93. Γαύρια, αδέλφια, μαζί θα το γιορτάσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Βέβαια, το είπανε. Εμάς τους δοθοντσιμπουκωμένους όλοι έχουν έρθει βασίλειοι. Δεν το είπανε. 2-0 στο 10 λεπτό ήταν. Δεν το είπανε. Το είπανε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο και να κλείσω με αυτό, κύριε Ραπτόπουλε μου και αγαπητέ μου Βασίλη. Δεν μου λέτε, η ΑΕΠ οντίον Κατερίνης δεν είχε περιουσιακά στοιχεία? Όχι. Ο Εραστέχνης. Είχε αθλητικούς χώρους. Όχι. Στην Κατερίνη. Όχι, δεν είχε περιουσιακά στοιχεία. Νομίζω ότι όχι. Δεν είχε και. Φιλοξενούταν. Φιλοξενούμενοι για αυτή. Για προπονητικές εγκαταστάσεις μιλάμε. Ναι. Ναι, γι' αυτό λέω, για προπονητήριο. Όχι, δεν είχε. Μπορούσε να κάνει αυτή η λαοφιλέστερη ομάδα της πόλης σας, της γαλάζιας Θεσσαλονίκης που λέει και ο κύριος Μάνος, ο αξιοσέβαστος ακροατής σας. Δηλαδή, φαντάζεστε τι θα κερδίζαν αν μεταφερόταν το γήπεδο το καινούριο στην Κατερίνη, τι θα περνούσαν κάθε Σαββατοκύριακο από τα διόδια, κύριε Ραπτόπουλε. Τι χρήμα είχε να κινηθεί. Αρκετά δίφραγκα, βέβαια. Δύο διόδια είναι. Δίφραγκο, ξέρεις, είναι 2.30, μαζεβέτα. Δεν είναι καλημέρα 30, μου, την καλησπέρα μου, 23.40 και 23.40. Δεν ξέρω να πληρώναν οι οπαδοί του Ηρακλή. Μπορεί να ήταν στο σύστημα. Εγώ δεν πληρώνω. Γιατί να σηκώναν την μπάνα. Έτσι, το κίνημα να ήταν. Έτσι. Βαγγέλη, σε περιμένουμε. Θα περιμένουμε, Βαγγέλη, να έρθει καλοκαίρι. Στον Εύωσμο. Εκεί να πούμε καφέ με τον κύριο Ριαβόγλου, τον κύριο Αμανατίδη, κυρίους οι οποίοι αγάπησαν τον ποδόσφαιρο με μεγάλο πάθος και μεγάλη μανία. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, Ραπ. Έλα, φιλέ. Εγώ είμαι. Ναι, ευσύζε, φιλέ. Από το Λεμαϊδά τηλεφωνώ. Τι λέει το μεσόγειο. Στο Καλιάρι. Άρα, ωραία, εντάξει. Πόλη από το Λεμαϊδά ή κανένα Χριστόφορο. Ασπρόμαυρη το Λεμαϊδά. Εντός πόλης ή προάλλη. Λόγω εργοστασίων. Κέντρο, πλατεία. Κέντρο 23 Μαρτίου δηλαδή. Ναι. Ήθελα να πω αυτός ο Τσίπρας, ρε παιδιά, τι τα γάρι, αντί να πάρει κανένα άφη μήνα. Τα γάρι ο πρωθυπουργός μας. Εντροπή. Μπορεί να ήταν καταληψίας, μπορεί να ήταν χίλια δυο, αλλά τα γάρι γιατί ο άνθρωπος. Τα γάρι δηλαδή, νεοδημοκράτη τον κόβω, το φίλο του Λεμαϊδά. Ντροπή. Τα γάρι τον πρωθυπουργό. Θεσμικά και μόνο θεσμικά πρέπει να σέβεστε. Λοιπόν. Όχι τα γάρι. Τη λέξη τα γάρι είναι μηνύσιμη. Όχι μηνύσιμη. Είναι αντιαισθητική. Και εμείς θέλουμε να έχουμε αισθητική στην εκπομπή, πέρα από ότι έχουμε μια μαχητική εκπομπή. Με εμένα σπορκάστερ. Γέλασα σήμερα με τον κόκκινο που έβρισε. Λοιπόν, με τόσες χορηγίες και ο Πίντο αντί να διαλέξει τις καταραμένες Α, διάλεξε το Κατάρ Β. Εντάξει. Μας αρέσει καζούρα. Οι γνωρίζοντες τατουάρι, λέει, ξέρουν ότι οι οργανωμένοι θεωρούνται και είναι ισότιμοι με τους ανοργάνωτους. Η φράση
ποντίκι πια ανοίγει στο παρελθόν. Καλά, δεν το πιστεύω καν. Όχι, παιδιά, φέρτε μου. Θα κλάψουμε. Τα χαρτομάτιλα και τα μαντήλια του Μετρόπολη, φέρτε καλέ. Θα κλάψω, καλέ μου. Δεν υπάρχουν τα ποντίκια πια. Δεν υπάρχουν πια τα ποντίκια. Ναι. Με πρόοδο. Καμιοκτονία οι άνθρωποι. Το αν η ΕΠΟ ανεβάσει Άρη αρχές Αυγούστου είναι σαν την άποψη παραγόντων για 16-18 ομάδες. Αλλά Β' Εθνική αποτήρησε νομιμότητα 25-26 έκτου. Διοικητικό συμβούλιο γούσου τη ΕΠΟ. Τίποτα. Θα ανοίξουν στα γύρια του πόντι πιλάτη, θα πούνε. Αυτό λέει, καπ. Λέει αυτό και τέλος. Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Κύριε καλημέρα. Μπορεί να και κυρία. Πού να κυρία τέτοια ώρα. Γιατί. Επόμενος φίλος, ναι. Φίλε στον αέρα είσαι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ, ναι. Γεια σας, τρία. Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Για το Ραϊκόβιτς θέλω να πω δύο λόγια. Ιουβεντίνος Παοξής είμαι εγώ. Ιουβεντίνος Παοξής, Αλβανός είσαι ρε. Όχι, όχι, δεν είμαι Αλβανός. Έλληνας, Ρώσος. Ελληνοπόντιος. Ελληνοπόντιος, ωραίος. Ναι. Αυτός που έλεγε ο φίλος προηγουμένως ότι ήταν τραυματίας και είναι δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε, ναι, ναι, ναι. Για πες μου. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι αυτός ο Ράιγο, από ό,τι βλέπω, έχει παίξει 11 μάτς, σκόραρε και ένα γκολ. Είναι τα τελευταία μάτς, τα έπαιξε μαζεμένα, τα τελευταία μάτς έπαιξε. Ναι, 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 ναι. Έχει κάνει, έχει φάει μόνο μία κίτρινη κάρτα που πάει να πει ότι είναι καθαρός. Βελτιώθηκε, δεν βελτιώθηκε, έκανε αποτοξίνωση. Ναι, 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 εντάξει. Ναι. Έδιρε κανένα δύο προπονητές όμως προηγουμένως. Ναι, έχει ναι, πάρει εντάξει. Και δύο φορές πρωταθλήματα στην Ολλανδία ναι. Που έπαιζε με την Πέσε και με την Τρέντε. Από τον Κατσικά το Σκόνδρα και έχει τον Τζαβέλα Στέντερμπακ ήταν καλύτερος, δεν μπορεί να είναι. Θέλω να πω, ναι. Έχει και ύψος 1,95, βάρος 85 κιλά, 26 χρονών. Ό,τι καλύτερο δηλαδή για Στέντερμπακ. Ομάδα. Ναι. Μπάλα, ξέρει μπάλα. Είναι πολύ καλή μεταγραφή. Και σαν κατεβάζει μπάλα, δηλαδή δίνει καμία καλή πάσα, είναι τα γαριβαρά ή να μου. Ναι, ναι, ξέρει. Θα κάνει. Εγώ πιστεύω είναι πολύ καλή μεταγραφή αυτή. Γιατί ο προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει το στόπερ να ξέρει μπαλίτσα λίγο, να μην είναι τα γάρι. Βέβαια, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, σαν παίκτης που ήταν στην ομάδα μου στην άλλη τη Γιουβέντους, ναι. Έχει μάθει πολλά πράγματα από τον Μαρσέλο Λίβι εκείνα τα χρόνια. Και έχει φιλοδοξίες. Εγώ πιστεύω λες, είναι πολύ καλή. Λες λοιπόν ότι είναι καλός δέκτης, καλός μαθητής. Και θα τα φτιάξει. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Το μακάρι. Πρώτο πράγμα που θα κάνει, θα δυσκολευτεί είναι να δέσει την άμυνα. Αυτό τον νοιάζει πάνω απ' όλα. Μα ο ΠΑΟΚ το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να δέσει την άμυνα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει. Έτσι. Γιατί άμα δέσει την άμυνα και μαρκάρει και βγαίνει και στον ευνηδιασμό και τα λοιπά και φορτώσει τον Κλάους, ο Κλάους θα βάλει γκολ του χρόνου. Σίγουρα, σίγουρα. Ο Κλάους έκανε ένα μισό. Ο Κλάους φέτος. Ο Κλάους φέτος. Πες το φίλο ότι έχει γράψει 14 συμμετοχές ο Ρέγκοβιτς. Ναι, ο Κλάους φέτος έχει δικαιολογία για την απόδοσή του πολύ μεγάλη. Είναι δικαιολογημένη η κακή του, η μέτρια του πορεία. Συμφωνώ. Ποδοσφαιρικά δηλαδή γίνανε εγκλήματα εις βάρος του Κλάους. Και δόθηκαν ρόλοι τους οποίους δεν μπορούσε να παίξει. Γίναν πολλά εγκλήματα. Στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, δηλαδή είναι η πιο χειρότερη χρονιά του ΠΑΟΚ που μπορούσε να γίνει. Χειρότερα δεν γινόταν δηλαδή. Αυτό που έγινε. Δεν μπορώ να το πιστεύω ακόμη. Συμφωνώ. Και θέλω να πω δύο λόγια για τον Εσχέμ που έκανε μεταγραφή από Παναθηναϊκό. Ο Εσχέμ και μπορεί να παίξει σε τρεις και τέσσερις θέσεις. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Ρέκος, τι ξέρεις τι. Ο Εσχέμ, αν το θυμάσαι, όταν ήταν στη Τσέλσι, έτρεχε πάνω κάτω. Όλη τη μαύρη δουλειά στο κέντρο έκανε ο Εσχέμ. Ήταν αγαπημένος παίκτης του Μουρίνιο ήταν. Ναι. Τον πήρε η Ρεάλ. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Τον δίνει στην Σόφια Μίλαν. Ακόμη και σε αυτή τη μίλα δεν μπορείς να κάνει τίποτα. Φαντάζεσαι τι μπορεί να κάνει στον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να φανταστώ τόσο βλάκες είναι. Έκανε 20 παρουσίες φέτος στη μίλα. Άχρωμος. Τίποτα. Μιλάμε τίποτα. Εντάξει, και η μίλα γενικώς ήταν χειρότερη χρονιά. Αν σε αυτή τη μίλα δεν έχει χρόνο συμμετοχής. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Εγώ πιστεύω με την πρώτη σύγκρουση που θα γίνει στο κέντρο του γηπέδου σε κάποιον άλλο του Παναθηναϊκού, που θα γίνει γιατί είναι παίκτης που παίζει το κέντρο. Είναι 33 ο Ισχέν, πάει για 34. Δεν το έχουμε βέβαια. Αλλά θα τραυματιστεί και θα δείτε ότι η ΕΣΕΦ θα παίξει 3 μήνες θα είναι εκτός, 2 μάτς θα παίξει ξανά εκτός, έτσι θα είναι. Έτσι νομίζω, η γνώμη μου. Ναι. Έγινε, ευχαριστώ. Τίποτα. Ωραίος, διαβασμένος. Εδώ είναι τα στατιστικά του ΕΣΧΕΝ. Ο Ελληνοπόντιος, διαβασμένος. 50 δευτερόλεπτα. Πάμε. Clap your hands everybody if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. 9.29 το διάβασα το μήνυμά σου που γέλασες με τον κόκκινο που έβρισε τον ακροατή επειδή τον αποκάλεσε ψεύτη.
και να καλέσουμε τον Μάνο να κάνουμε μαζί εκπομπή όταν θα πάρω άδεια. Μπας και χάσουμε κάνα κιλό από τα γέλια. Χάιζενμπεργκ υπογράφει. Ο κόκκινος φίλε βράδυ δεν μπορεί να κάνει εκπομπή. Το οξυγόνο από τα πνευμόνια του δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Λοιπόν, πρώτον, θα είναι ο Τζόρνταν, ο γιατρός θα έρθει. Ορισμένες φορές τον Αύγουστο θα είσαι εδώ ή θα είσαι Χαλκιδική. Δεν νομίζω να είμαι Θεσσαλονίκη. Οπότε θα είναι ο Τζόρνταν. Έχω τους προνομιούχους. Πολύ ωραία. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Ορμού. Ο Μάνος ρωτάει εάν χωράει σε μπορ μπαγκάζ ο ΙΕΚ λείπει και λέει ότι είναι ψηλός και θα χρειαστεί κανένα Citroën C4 Picasso. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Γιατί 500 λίτρα μπορ μπαγκάζ, 1,95 το χωράνε μέσα. Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είσαι. Καλά είμαι, τι κάνεις. Ξωτικό, ξωτικό εσύ είσαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ξωτικό. Αυτός στην εκπομπή σου που είχε πάρει και ήθελε να αυτοκτονήσει. Ναι. Που είναι και στο YouTube. Τελικά τι είναι, αυτοκτόνησε, αναστήθηκε, τι έκανε να πω. Όχι, δεν αυτοκτόνησε, γλίτωσε. YouTube, τι είναι το YouTube. YouTube. Α, στο YouTube. Με τι ήθελε να αυτοκτονήσει, αυτοπυρπολισμό, τι ήθελε να κάνει. Όχι. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, αλλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Σε ηλικία. Α, δεν ξέρω, εγώ 42 είμαι. Α, μάλιστα. Άκου να σου πω. Ναι. Κάνει καλά κόνε με το Σαββίδι ρε να με πάρει, να με βάψετε και μαύρο να το παίξω με φούμο να πούμε ότι είμαι Βραζιλιάνος. Από κιλά πώς είσαι. 10 λεπτά. Ναι. 10 λεπτά να με βάζεις στο τέλος, 35 μάτς να παίξω ένα κόλ θα βάλω. Σαν αλλαγή λες, στο 80. Ναι. Στο 80 ρε, στα 35 μάτς ένα κολλάκι θα το πετάξω να πούμε. Σαν σεντερφόρ. Μπορεί να είναι και αυτό κόλ, δεν ξέρω να πούμε. Ναι. Άμα παίζω πάω με τον Άρη, θα βάλω αυτόν τον κόλ να πούμε. Έτσι, μπράβο, γιατί είσαι και Αργιανάρα, έτσι. Βάμος Αργιανάρα, βάμος Καπεών, ρε. Φιλιά. Για γαρά. Ωραίος ο φίλος, σωστός. Πώς τον είδες, το ξωτικό είναι. Λοιπόν. Πιούμε εμπειρίες να πούμε. Να δούμε λίγο τα στατιστικά του Ράκοβιτς. Όχι, να τα πάμε στον κόσμο και μετά να τα δούμε τα στατιστικά του Ράκοβιτς. Είναι πτωτικά, μου λες. Τι να δούμε. Τι να δούμε. Δύο συμμετοχές πέρσι, 11 φέτος. Εντάξει, καλά πάει. Καλά είναι. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Τα σέβη μου κύριε. Πρε καλό στα θετικό. Καλό στον Ιωάννη. Γεια σου. Τα σέβη μου και στον κύριο Χιλιτίδη. Εδώ είναι. Σεβάσμιος. Έτσι. Λοιπόν. Μιας και στον ΠΑΟΚ περιμένουμε τις εξελίξεις. Είμαστε στην αμονή. Τον κύριο Ράκοβιτς, φίλε μου γιατρέ και φίλε μου Κώστα. Δεν τον περιμένουμε και για πολύ. Τον κάναμε την πρόταση. Τον δώσαμε μια προθεσμία κάποιες μέρες ακόμα να το σκεφτεί. Ποιον. Δεν τον παρακαλάμε. Έχουμε αλλάξει και στον ΠΑΟΚ. Τα λέμε και θα τα ξαναλέμε. Ποιον δεν παρακαλάτε. Τον κύριο Ράκοβιτς. Κάτι μέρες ακόμα του δώσουμε να μας απαντήσει. Δεν τον παρακαλάμε να έρθει. Εντάξει, τον αρθεί κάποιος στην Ελλάδα, το σκέφτεται, ρε φίλε. Εντάξει, πώς θα εντάξει, δικαίωμά του, αλλά σου είπα και εμείς δεν τον παρακαλάμε. Όμως κάποτε περιμέναμε, μπας και δεν κλείσει πουθενά, θα περάσει κανένας μήνας και μετά θα πάμε να τον πάρουμε. Δεν έχει. Μέχρι την Κυριακή θα απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει, μένεις Μπουντεσλίγκα πάνω από γουστάρεις. Ναι. Λοιπόν, βλέπω ότι πάμε να κάνουμε μια καλή αρχή. Ξεκινάμε το χτίσμα της ομάδας από τον Πορτιέρο. Πορτιέρος, καλός. Ναι, από εκεί ξεκινάμε το χτίσμα της ομάδας. Πολύ λογικό αυτό. Ναι. Από το νούμερο 1 θα ξεκινήσεις και θα πας σιγά σιγά προς τα μπροστά, προς το κέντρο κτλ. Λοιπόν, όπως είπαμε στο ΠΑΟΚ, περιμένουμε τις εξελίξεις. Είμαστε στην αμονή. Θέλω λίγο να πω και να αναφερθώ λίγο στους δύο αξιοθαύμαστους ακροατές που. Ο ένας βγαίνει και στις δύο εκπομπές, και στη μεσημεριανή σου εκπομπή Κωστή μου και στην βραδινή σου τώρα, και ο άλλος βγαίνει μόνο στη μεσημεριανή. Ναι. Και απευθύνω στον κύριο Ολλανδό και στον κύριο Μάνο. Ναι, είναι η ραγδίδα. Μιας και ο δικός μας είναι Μπατήρης, ο μεγαλομέτωχος. Ναι. Είναι Μπατήρης ο μεγαλομέτωχος και δεν βάζει σένση ας πούμε για παίχτες. Άκουσα σήμερα κάτι, αυτά τα δύο μπαμ του Ηρακλέως, ο Πίντο και ο Παουσάο, για πες μου σε Κωστή μου. Αν το άκουσες και εσύ, έγινε πρόταση κάπου στα 150 χιλιάρια για τον Πίντο. Χιλιάρια. Ναι, κάτι έτσι έπαιρνε το αυτί μου ότι η πρόταση του Πίντο ήταν στα 150 χιλιάρια. Αυτό δηλαδή δεν θα ήταν το μεγάλο μπαμ. 150 χιλιάρια. Και τι περιμέναμε εμείς να δοθεί ο Πίντο με 150 χιλιάρια στον Ηρακλή. Φυσικά θα πάει στη Β' του Κατάρ. Ναι. Έτσι. Λες. Και μετά για κάτι άλλο, μιας και εμείς είμαστε ο Ολυμπιακός Μπ. Ναι. Πήρε και κάτι άλλο το αυτί μου. Ναι. Κάτι για Κατσικά άκουσα. Κάτι για Λαζάρα άκουσα. Ενδιαφέρον ναι. Τώρα. Μήπως πάμε να γίνουμε ο ΠΑΟΚ Μπ εκεί στον Ηρακλή. Και για τον Τζαλδάρη άκουσα.
Α, ναι, 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 τι σου λέω εγώ. Ακούω πολλά τα αυτιά μου τώρα τελευταία. Μέχρι πάμε γιο με εκεί πάω μπε. Μπε! Γιατρέ μου με το συμπάθειο, έτσι. Τι, να γίνουμε με το συμπάθειο, λέω γιατρέ. Απευθύνομαι στα δύο τσακάλια εγώ τώρα, να ξέρεις. Α, δεν απευθύνομαι. Στο ένα και του άλλου Ηρακλειδείς. Ναι. Στα δύο τσακάλια απευθύνομαι. Ναι. Ο άλλος Ολλανδός το μεσημέρι, τον χρονομέτρησα, δεν παίρνει ανάσα. Ένα λεπτό και 12 δευτερόλεπτα έκανε για να πάρει ανάσα. Ναι. Περπ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 ερ για πάω. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι με το συμπάθειο απευθύνομαι σε αυτούς τους δύο. Λες. Γιατί ο δικός μας έχει καβούρια και ο άλλος από το Καναδά είναι ο Λεφτάς. 150 χιλιάρικα πρώτη στο Πίντο και περίμενε να έρθει στον Ηρακλή. Ναι. Και θα ήταν το μπαμ. Η βόμβα. Είπε όμως ο Μάνος, δεν θα ακούσετε καμιά βόμβα. Ναι, μας είπε ότι... Ναι, τώρα μας τα άλλαξε. Ναι. Μέχρι τώρα ήταν μπαμ, τώρα δεν είναι βόμβες. Και είπε ότι έκλεισαν το 80%. Ναι. Θα περιμένουμε. Ναι. Το καλοκαίρι είναι μακρύ. Θα πάνε και το μακρύ, ναι. Α, το καλοκαίρι. Είναι και ο μακρύς. Είναι και ο μακρύς. Μην έλθει καθόλου. Μην το σκεφτήκα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Δεν έχω πολλά να πω σήμερα. Είπαμε, περιμένουμε εξελίξεις. Ένα τελευταίο. Ναι. Προτείνω εκεί στον κύριο Μάνο, μια και που είναι και ο γραφείο τύπου εκεί της θύρας της αυτόνομης. Έτσι. Και έχει και προσβάσει σίγουρα εκεί και στη διοίκηση του Ηρακλή. Μπορεί. Μπορεί ο Ηρακλής να βγει και εκτός σύνορα να κάνει προετοιμασία. Δεν χρειάζεται να κάνει στον ελλαδικό χώρο. Ο Καρπενής θα πάει καλά. Θα κάνει ένα τηλέφωνο εκεί στο συμπολίτη στον Άρη. Mm. Αυτή ο προς Πρίβατς μεριά πήγε από Βουλγαρία. Εκτός σύνορα. Πράβης. Και δεν φαίνεται ποιος έρχεται ποιος ακριβά. Εκεί ο Άρης γάμα εθνική και έκανε και προετοιμασία. Ναι. Θα βγει δηλαδή εκτός συνόρων. Στη Βουλγαρία είναι εκτός συνόρων. Δεν είναι εκτός συνόρων. Ξέρω εγώ, κοντά σε εμάς δεν είναι. Βούλγαρος δεν μας λένε. Τι να θα είναι, για να έκανε εκεί ο Άρης προετοιμασία. Ναι. Ο Άρης πέρυσι ήταν στη Γάμα. Πόσο ακριβά θα ήτανε. Αλές. Πήγανε ο Κοντζάμ, Άρης πήγε εκεί πέρα. Δεν μπορεί τώρα ο Ηρακλής. Πάρει φτηνούτσικα θα είναι. Ναι. Από ό,τι ο Καρπενής, δεν νομίζω. Λέω ρε παιδί μου, έτσι μια ιδέα έδωσα εγώ τώρα και στο Μάνο να κανονίσει. Ο Πάοκ που θα πάει ο Πάοκ. Προετοιμασία. Ο Πάοκ ξέρει, ο Πάοκ μεγάλο κλαπ. Εδώ. Βόρεια Ευρώπη, Ολλανδία, Αυστρία, εδώ. Έλα το χώρι. Έλα το χώρι. Δεν μας έρθει ο Πάουκ. Έλα το χώρι, δεν μας έρθει. Στο έλα το χώρι. Έλα το χώρι, πέρυσι ο Άγγελος, τι να κάνουμε, γι' αυτό πήγαμε εκεί. Έλα το χώρι, Άγιον Όρος. Εκεί ήρθε ο Άγγελος. Μονή σφιγμένου, ναι, εντάξει. Ναι. Τώρα εδώ θα έρθουμε, εδώ κοντά σε εμάς, εδώ θα είναι. 80 χιλιόμετρα από εμάς. Μάλιστα. Εδώ κοντά. Κοντά θα είναι. Έτσι. Αυτά είχα να πω και γιατρέ, να είστε καλά, σας ακούμε. Και να συνεχίζουν αυτοί οι δυο του Ηρακλή να λένε ανέκδοτα, το καλοκαιράκι θέλει γέλιο. Ζεστό θα είναι, ωραίο έτσι θερμό να γελάμε έτσι, να βγαίνουν να λένε και τα ανέκδοτά τους. Ναι, αλλά αυτοί είναι επαναστάτες. Έλα τώρα, σε έλεγα τώρα τι επαναστάτες είναι, αλλά άιντε. Μην το πεις. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Βραδιάτικα. Μας ακούν και παιδιά, δεν κάνει. Παιδιά τέτοια ώρα λίγο δύσκολο. Ακούν και παιδιά, ακούς λέω εγώ, δεν κάνει. Θα σου έλεγα τελειώσαν να ακούν και παιδιά, δεν κάνει. Θα σου έλεγα τώρα τι είναι, άιντε. Τα λέμε. Έγινε, να είστε καλά. Τα λέμε γλυκιά άνθρωπα, τα λέμε. Επόμενος κύριος, ναι, εντάξει. Έπεσε ο επόμενος κύριος. Και ο επόμενος, και ο μεθεπόμενος. Καλημέρα. Στο μεθεπόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Φίλε, στον αέρα είσαι. Φίλε, καλημέρα. Κοιμήθηκε, πέθανε. Επόμενος φίλος, ναι. Οι γραμμές ανοιχτές. Πέσαν τέσσερις ντοματέοι. Έλα, φίλε. Καθηγητή, μ' ακούς. Πες το πάλι να σε ξανακούσουμε, φίλε. Καθηγητή, μ' ακούς, λέω. Εσένα, λέει, γιατρέ. Ποιον λέει από τους δύο. Έλα. Πάμε, πες το, πάρ' το πάλι. Ρε καθηγητή, ακούς? Ακούω, πάμε πάλι, λέγε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αργά το πας, φίλε. Αργά το πας, ναι. Πάρ' το γρήγορα. Αργά το πάω, το ναι. Ξέρω. Λοιπόν, ναι. Σε είχα πάρει πριν για τηλέφωνο και σου είχα κάνει μια ερώτηση και δεν μου έχω τη σαντρίκια. Ναι. Τώρα θα την ξανακάνω. Θέλω να μου πεις γιατί είχε φύγει ο Ζούκα από το σταθμό. Γιατί είχε φύγει ο Ζούκα από το σταθμό? Ναι, ναι. Να πάρεις τον Πετρουλάκη να σε πει. Αυτό μου είχες απαντήσει και πριν χρόνια, φίλε. Γιατί εγώ τι νομίζεις, θα αλλάζω τα λόγια μου? Γιατί δηλαδή πρέπει να πάω τον Πετρουλάκη να μου πει. Γιατί εγώ τον έδιωξα τον Ζούκα από εδώ. Ήσταν σαν φίλοι, εγώ το ξέρω. Και τον εκτιμώ απεριόριστα. Και τον εκτιμώ απεριόριστα. Τον εκτιμώ απεριόριστα, ναι. Μετά από τόσα χρόνια εγώ τον Ζούκα. Το ξέρω αυτό, το ξέρω, αλλά πώς θα μάθω με την αλήθεια, μπορείς να μου πεις. Να πάρεις τον κυρίες και κύριοι να σε πει. Εμένα μην με ρωτάς, το ξαναλέω. Πού είναι ο Τζούρτζεβιτς τώρα? Ωραία, θέλω να ρωτήσετε κάτι, παιδιά, εσείς τον κύριο. Έλα, πάρτε και ένα φίλο μου. Εγώ σε εκτιμώ να το ξέρεις, αλλά
Προσπαθώ να μάθω την αλήθεια και δεν μπορώ να τη μάθω. Εσύ, λοιπόν, 10, από μένα. Εσύ 10 χρόνια άλλο Γκαϊλέ δεν είχες. Θες να μάθεις γιατί έφυγε ο Ζούκα από το Μετρόπολης. Φίλε, εγώ τους ανθρώπους που εκτίμησα θέλω να μάθω πράγματα για αυτούς. Εντάξει, τώρα δεν με καταλαβαίνεις, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, πάρε το φιλαράκι. Γιατί. Αυτό που λέει. Μάλιστα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα, παιχταρά μου, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Σε παρακολουθώ καμιά δεκαετία σίγουρα, πρώτη φορά σου μιλάω. Χαίρομαι που σου ακούω κιόλας. Τεμπούτα μετά από 10 χρόνια. Τώρα εντάξει, είμαστε μια παρέα τώρα. Οδηγώντας πηγαίνουμε για γούστα και έτσι. Όταν λες γούστα επί κρίσεως, με βάζεις λίγο στο παιχνίδι, αν έχεις την καλοσύνη. Θα σε βάλω και επειδή πιστεύω ότι ανήκουμε και στο ίδιο αυτό, θα μας καταλάβεις. Εμείς καταγούμαστε από το Πυρκής. Ωραία. Και είμαστε εδώ πέρα, κρίση δεν μας πιάνει. Στον Κυλκή. Εμείς ζούμε στα χωριά μας, δεν πεινάμε, έχουμε τη δουλίτσα μας και όταν μας περισσεύουν κάνουμε και τα γούστα μας, γυρνάμε τα χωριά μας, τις καφετέρειές μας. Αυτό είναι, πολύ αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και yeah. να ζηλεύουν τις πόλεις τα παιδιά που είναι στην πιο απομακρυσμένη περιοχή. Όταν λέμε γούστα όμως, τέτοια ώρα, βάλε με πάλι στο παιχνίδι. Λένε ότι. Όχι παράξενα γούστα. Ακούω λίγο. Όταν λένε ότι η νύχτα πέθανε, είναι σήμερα Τρίτη βράδυ και είναι 2 η ώρα. Τι γούστα μπορεί να βγάλει κάποιος ο οποίος γυρίζει το βράδυ. Βάλε με στο παιχνίδι λίγο. Λοιπόν, μέσα στο αμάξι τώρα που οδηγάμε, που είμαστε, ξέρω εγώ, είμαστε 5 άτομα. Ναι. Οι τέσσερις είμαστε μουσικοί. Ωραίος. Είμαστε κλαριτζίδες, έχουμε λιγίδες, έχουμε τα ορτζίδες. Είμαστε σε μια καφετέρια ενός φίλου, κάναμε το χαβά μας. Τώρα πάμε σε άλλη καφετέρια, θα κάνουμε άλλο χαβά. Πολύ μ' αρέσει. Άλλο αυτές με. Πολύ μ' αρέσει. Και κάνουμε το παραδοσιακό, το δικό μας, το ποντιακό που λέμε. Πολύ μ' αρέσει. Και κάνουμε την πλάκα μας κάνουμε. Και είστε αντροπαρέα και δεν έχετε και ζαλούρα και όχι ζαλίζομαι και όχι κάνω και όχι αργήσαμε. Και... Ναι, όχι έχω περίοδο κτλ. Είστε αντροπαρέα, μάλιστα. Και είμαστε οι μόνοι που πίνουμε μόνο σύμβαση, ούτε τα παράνομα, ούτε τα άσπρα, ούτε τα κόκκινα, ούτε τα πετρωτά πουλάκια που λένε. Ούτε κλαίει το δεν κάνει τέτοια ζωή, ούτε κλαίει το. Μόνο σύμβαση πίνουμε, τίποτα άλλο. Φεραράκι μου, χάρηκα πολύ που σου μίλησα, ειλικρινά σου μιλάω, άρχι λίγο και εγώ μεγάλος είμαι. Λοιπόν, ακούω καμιά δεκαετία σίγουρα, λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ, τελευταία ερώτηση. Πες μου. Λένε ότι στο Κελκής δεν έχει ωραίες γυναίκες διότι είναι, λέει, πόντιες κτλ. Ισχύει αυτό? Κοίταξε να σου θα πω κάτι. Θα μιλήσεις όμως, σπαθί. Πόντια γυναίκα έχω, εντάξει, πόντια γυναίκα έχω, αλλά θα σου πω κάτι. Οι πιο ωραίες γυναίκες είναι τρακιώτισσες. Τελεία και παύλα. Δηλαδή οι πόντιες είναι τίμιες, είναι καθαρές, είναι παστρικές, εργατικές, αλλά μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν είναι. Οι πόντιες γυναίκες κατά τα σπίτια. Άμπρα, αυτό λέω εγώ, ναι. Οι πόντιες γυναίκες κατά τα σπίτια. Και εσείς είστε έξω και πηδάτε άλλες. Μάλιστα. Εντάξει. Απλά οι πιο όμορφες γυναίκες είναι οι θρακιώτιδες. Και πιο ωραίες γυναίκες είναι οι σερές. Τελεία και παύλα. Οι σερές είναι πιο πανέμορφες όλο τον κόσμο. Είναι ωραίες, είναι και δοτικές, έχω μάθει οι σερές. Ναι. Έτσι μου έχουν πει εμένα. Εγώ δεν ξέρω, καημένος, δεν ξέρω. Ο ξάδερφός μου λέει κόκκινη κάρτα που δεν απάντησε την ερώτησή του. Αλλά εντάξει, θα μας απαντήσει αλήθεια μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια, σε ακούμε, σε αγαπάμε. Να είσαι πάντα καλά, αγόρι μου. Για χαρά. Να είσαι καλά. Ο Μίλαν ο Τζούρτζεβιτς είχε πάει κόντρα στο κατεστημένο της Θεσσαλονίκης που είχε να κάνει με Παπαγεωργόπουλο στην πρώτη χρονιά που ήμασταν μαζί. Που είχε να κάνει, να πούμε, με Ζαγοράκηδες και τα λοιπά. Κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο. Θεωρείταν δηλαδή πολύ αιρετικός. Όπως και εγώ δίπλα του, εγώ με άλλο τρόπο, πιο έτσι light και τα λοιπά. Και δεν άρεσε. Τελικά δικαιώθηκε και ο Μίλαν ραδιοφωνικά. Και έχει κάνει και πολύ καλές εκπομπές και δικές του. Αλλά με Μαχελάνους, με τον Πέτρο που δεν το λέγαν Πέτρο, ήταν ο Σουλίνας, με τον Βασίλη από το κέντρο, με πολύ καλές εκπομπές. Λοιπόν, το σύστημα τον έφαγε και τον Ζούγκα, κυρίες και κύριοι. Πάμε επόμενη γραμμή, μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να συμφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο για τις πόντες που κρατά τα σπίτια. Μιας και το δεν είπε μάλλον ψέματα, την αλήθεια είπε. Όχι, την αλήθεια είπε, θα συμφωνήσω. Απλά είναι το μη πω τη λέξη, το σκαρί, αυτό το σκαρί που μετά τα 40 αρχίζει και απλώνει. Και λέω, ρε, εσύ μόνο στις πόντες γυναίκες γίνεται αυτό.
Βασικά γίνεται κατά μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις γυναίκες, έτσι δεν είναι? Το σασμάν είναι φαρδί. Τι να κάνουμε. Είναι γκαραντί εδώ και χρόνια, ε. Έτσι. Και λίγο το μουστάκι μετά τα 55 και λίγο έτσι και μετά. Και λίγο η μασκάλα μετά τα 60. Άμα πλακώνω τα βραδιά. Τα πυροσκή και τα βλαλαγκίτες, πώς το λέω, γιατί είσαι τελειωμένος. Ναι. Αλλά είναι νόστιμο, είναι νόστιμο. Ναι. Ράφα, σου δώσω την απάντηση για το ταγαροχώρι που λέγατε, γιατί είμαι και εγώ από εκείνα τα χωριά. 250 κατοίκοι. Πού βρίσκεται? Λέει ένας παοξής, 250 κατοίκοι λέει είναι. Ούτε τόσοι είναι, ούτε τόσοι. Πού βρίσκεται αυτό? Πού κοντά είναι? Αυτό βρίσκεται, παιδιά, είναι δίπλα στη Βέρεια. Κοντά. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή είναι στα 3-4 χιλιόμετρα, είναι πάρα πολύ κοντά. Προς τα πού, προς Είναι καλό το σημείο, είναι καλό το σημείο. Προς Νάουσα, προς τα πού είναι, Μακρυχώρη, προς τα πού. Όπως βγαίνεις από Βέρεια να πάρεις το δρόμο για Νάουσα. Ναι. Μετά το γήπεδο δηλαδή. Μετά το γήπεδο, ναι, περνάς, έχει μία γέφυρα. Κάνεις δεξιά και είναι στα 4 χιλιόμετρα. Μάλιστα, ωραίο. Δηλαδή είναι βολικά, κακά τα ψέματα. Βέβαια, μην φανταστείτε ότι έχει κανένα γήπεδο της προκοπής. Είναι ένα, έχει δύο γήπεδα, το ένα το βοηθητικό και το ένα το και καλά επίσημο, να το πω επίσημο από την άποψη ότι είναι το δυνατό τους γήπεδο, θέλω να σου πω. Αλλά με τις πρώτες βροχές το γήπεδο γίνεται χάλια, δυστυχώς. Αναγκαστικά μπαίνουν στο πάνω το γήπεδο το βοηθητικό. K17, K20 γίνονται τρελά μπερδέματα εκεί. Δεν υπάρχουν δηλαδή γήπεδα. Τρέχουν στα χωριά. Για να προπονηθούν τα παιδιά. Ναι, να προπονηθούν τα παιδιά. Τμήματα υποδομής υποφέρουν. Δεν είναι μόνο στη Βέρεια. Αλλά μιας και γνωρίζω κάποια πράγματα, υποφέρουν από πολλές απόψεις. Δηλαδή, λίγες ομάδες βάζουν. Εσύ, για υποδείο Βερίας, Β' Εθνική που έπαιζε, τι γίνεται αυτή η ομάδα? Από τώρα, από όσο ξέρω, είναι στην Α2. Ούτε καν Α1. Ούτε καν Α1. Εγώ έχει τύχει να παίξω ένα εποντίο, είμαι πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΠ. Παρέα με τα Μπίζα και Νινιάδη. Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ. Είμαι Κατματζίδη στο τέρμα. Τους θυμάσαι αυτούς να παίζεις στην ΑΕΠ? Πώς δεν τους θυμάμαι. Κατματζίδη, Νινιάδη, τα Μπίζα, Κώστα. Είχα έτυχε να έχω και εγώ το Γαϊτάνο στην Α1 και μας έχει πει μπόλικες ιστορίες. Για τους πόντους Βέρεια. Το δολοπλόκο, το δολοπλόκο το Γαϊτάνο, ε. Για άλλους δολοπλόκος, για άλλους στρατηγός. Δολοπλόκος μεγάλος, πανέξυπνος, δολοπλόκος. Πανέξυπνος, απλά επειδή πολλοί τον κατηγορούν αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί να έχει κάνει χίλιο, δεν ξέρω και εγώ τι, πολλά ακούγονται. Και καλός προπονητής. Σαν προπονητή που τον είχα, ήταν ο καλύτερος προπονητής από όλους. Ο άνθρωπος είναι μεγάλος γνώστης, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, γενικά είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος και πάρα πολύ μορφωμένος. Έτσι ακριβώς. Και επειδή τυχαίνει και τον βλέπω και ακόμα μιλάω, του λέω πάντα κύριε Στέφανε, λέω ευχαριστώ για αυτά που μου έχεις μάθει. Δηλαδή με έχουν μείνει σκηνικά στο μυαλό. Ποιον μοιάζει ο Γαϊτάνος? Πώς μοιάζει? Με ποιον μοιάζει? Ήρωα καρτούν. Ήρωα καρτούν. Είναι ίδιος με τη γιαγιά εκεί από το Τουίτι. Είναι ίδιος, είναι ίδιος ο Γκαστόνε. είναι λίγο. Είναι ίδιος ο Γκαστόνε. Έτσι. Πού τον θυμήθηκες? Μοιάζει πάρα πολύ. Και θα προχωρούσε ο Γαϊτάνος αν δεν είχε τη δουλειά του. Δηλαδή ως το δικαστήριο εκεί. Θα προχωρούσε προπονητικά. Μπράβο. Θα προχωρούσε. Γιατί και την ποδόσφαιρο ήξερε και δολοπλόκος ήταν. Να σου πω τώρα και κάτι άλλο για τον, μια στόφαρη κουβέντα για τον Γαϊτάνο. Θα σου πω τι μου έκανε τρελή εντύπωση. Επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι με μικρές ακαδημίες και έχω το UEFA Β τέλος πάντων. Η κόρη του δεν είναι εκεί σε κάτι ακαδημίες? Έχει δικιά του ακαδημία πλέον. Στην έδρα των ΑΕΠ που είναι πάνω στη Ραχιά, πλέον ο Γαϊτάνος έχει δική του ακαδημία, ναι, από φέτος. Και πάνε πολύ καλά. Έχουν και παιδιά, έχουν καλό team. Είναι οργανωμένος, τους έχει οργανώσει πολύ καλά. Δεν κάνει πλέον τον προπονητή, έχει τους ανθρώπους του εκεί. Ο άνθρωπος επιβλέπει, εντάξει, μια ηλικία πλέον, και αυτό πρέπει να κάνει. Ξέρεις τι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση? Για πέτω. Έγινε τώρα στη Βέρεια ένα σεμινάριο ανανέωσης των πτυχίων της UEFA. Ναι. Και τέλος πάντων βρέθηκαν εκεί και ήταν και ο Καρίδας, ο Χατζάρας, μιλάμε γνωστά ονόματα. Όσοι έχουν πτυχίο της UEFA, απλά πρέπει να τυπικά δύο μέρες εκεί παρακολουθήσαμε για να ανανεώσουμε τα πτυχία μας. Ωραία. Σας πληροφορώ ότι ο Γαϊτάνος καθόταν στην πρώτη γραμμή και παρακολουθούσε
πράγμα που δεν έχει βλέψει ο άνθρωπος να γίνει. Ναι. Να πάει πού προπονητής. Στα 70 τώρα δεν. 71 ναι, ναι, παρακολουθούσε περισσότερο από όλους εμάς τους πιτσιρικάδες που θέλουμε να μάθουμε. Συμμετείχε περισσότερο από όλους και μάλιστα έκανε και στον καθηγητή εκεί που μας ενημέρωνε, του έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που λέει και Στέφανε, του λέει, τόσο χρονών ήρθες που δεν έχεις καν άλλο να έρθεις, άμα ήθελες δεν ερχόσουν. Και λέει, μου κάνει εντύπωση που διψάς ακόμα για μάθηση. Πραγματικά, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ο καθηγητής ποιος ήτανε? Ήταν τη ΣΑΕΚ, είναι στη ΣΑΕΚ στα τμήματα υποδομής. Ένας ήταν ο... Έλα, πώς περίμενε να σου πω. Ο Δήμος είναι στην ΑΕΚ. Λοιπόν, δηλαδή. Ποιος ήταν στο ΜΠΑΟΚ χρόνια και ήταν και στον Πανετολικό προπονητής. Ο Χάβος. Πώς το λένε. Ο Χάβος. Όχι, 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 με μεγαλύτερο σύγχρονο. Ο Μιχαηλίδης λες. Ο Μπάμπης. Α, ο Μπάμπης πολύ καλός. Ο Μπάμπης πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός ο Μπάμπης. Πολύ καλός. Και ο άλλος στα τμήματα υποδομής της ΣΑΕΚ είναι τώρα, είναι ο Μητροτάσιος, ο Πέτρος. Δεν το ξέρω. Τον... Δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Πολύ καλός κι αυτός. Τέλος πάντων, για άλλο ξεκίνησα, να πω για τη Βέρεια. Είναι... Στεναχωριέμαι πραγματικά, γιατί μεγάλωσα μέσα σε αυτό το γήπεδο, με παιχταράδες τώρα, με Προτάσοφ, Στόικα, να παίζουν όλοι σε αυτή την ομάδα, να τους βλέπω, γιατί με αυτούς μεγάλωσα και πήγαινα στο γήπεδο. Και τι έγινε τώρα, για πες. Και τώρα η ομάδα μπορεί να είναι στην Αλφα Εθνική. Θα με πεις, ρε Φιλαράκη, έχεις μια ομάδα σαν τη Βέρεια, με το λίγο κόσμο που έχει. Είναι στην Αλφα Εθνική και... Που χαλιέσαι, πες μου. Χαλιέμαι. Χαλιέμαι πραγματικά και στεναχωριέμαι. Πρώτα απ' όλα που βλέπω τόσους ξένους, ένα αυτό. Δεύτερον που η ομάδα μου είναι πρώτη στα των στημένων και τα λοιπά. Δεν το γουστάρω αυτό. Και το έχει πάρει χαμπάρι όλος ο κόσμος της Βέρειας. Γι' αυτό και δεν πάει πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Δηλαδή πάνε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Έχει πολύ κόσμο αυτή η ομάδα και είναι κρίμα. Πραγματικά. Και πραγματικά εγώ έχω φύγει από το γήπεδο. Δηλαδή άντε πήγαινα μέχρι δύο χρόνια, έλεγα μήπως και... Τώρα μπορεί να ακούω μαχάριστος και ένας Βεριώτης θα μου πει, ρε φίλε εσύ, η ομάδα είναι στην Αλφα Εθνική και παραπονιέσαι, θα σου πληροφορήσω ότι στη Γάμα Εθνική δεν είχα να μάθει, πήγαινα και εκτός και όσο γινόταν όλα αυτά διαδραματίζονταν τα τελευταία χρόνια, έχω ξενερώσει. Τα λέμε! Έγινε, να είσαι καλά. Ποδοσφαιρικό τηλέφωνο. Ποδοσφαιρικό τηλέφωνο. Εντάξει, καλό είναι αυτό να ακούω. Ρατσιστικό αυτό που λες για τις ΕΡΕΣ 208, δεν θα το διαβάσω. Εντάξει. Και ανάλογα τι θες τη ζωή σου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ηρακλειδέας από 19 χρόνια Θεσσαλονίκη. Καλώς τον. Να ακούσουμε την γενιά της ομάδας. Για να ακούσουμε. Ήθελα να σε πω. Αυτός ο προηγούμενος που έλεγε για την προετοιμασία του Ηρακλή στο Καρπενής. Ναι. Ηρωνευότανε για την οικονομική κατάσταση της ομάδος. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι μια προετοιμασία στο Καρπενήσι δεν είναι, πώς το λένε, εισάξιας με μια προετοιμασία στην Ολλανδία? Μπορεί να είναι και καλύτερη. Μπορεί να είναι και καλύτερη. Ναι. Δεν παίζει ρόλο ο χώρος και ο τόπος. Συμφωνούμε. Αυτός πώς βγαίνει έξω και λέει, να ο Ηρακλής πηγαίνει στο Καρπενήσι ενώ... Για να δείξει ότι ο Ηρακλής υπολογίζει το ευρώ, ότι σφίγγεται, κάνει κτλ. Γι' αυτό. Ενώ αυτός η ομάδα του είναι άπλας. Περιτά έξω δεν χρειάζονται. Ναι. Εσύ γιατρέ τι πιστεύεις? Συμφωνώ. Για ποιο πράγμα, για την επιλογή του προπονητικού κέντρου? Δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά. Δεν πάει να πει ότι θα κάνει. Αν είναι καλός ο προπονητής. Καλή χώρη. Δηλαδή τι να πάω. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχει καλά ξενοδοχεία, δηλαδή έχει στην Ολλανδία. Για μένα είναι προτιμότερο να κάνει μια προετοιμασία και να κάνει μια προετοιμασία με ελληνικές ομάδες. Να πεις ότι έχει κανένα κλίμα φοβερό και εδώ δεν έχουμε κλίμα κτλ. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι τέτοιο. Το Καρπενής έχει μια χαρά κλίμα το καλοκαίρι. Κάποτε ο Άρης έκανε στη Φλόρινα προετοιμασία και είχε ομαδάρα. Και ο Ηρακλής το έχει κάνει. Και στα 3-5 πηγάδια. Και στα 3-5 πηγάδια. Τι. Παίζει ρόλο ο χώρος που κάνει προετοιμασία. Εντάξει, μπορεί εκεί να βρεις ομάδες να κάνεις φιλικά. Εντάξει, πού, αλλά στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, εντάξει. Ναι, αλλά για μένα αυτό το να κάνεις φιλικά με ομάδες στο εξωτερικό δεν λέει και πολλά. Γιατί δεν έχεις παραστήσει από τους άμεσους αντιπάλους σου. Είναι προτιμότερο να δεις κάποια πράγματα. Και, θα παίξουμε τώρα με τον Πανετολικό. Ναι. Με τα Γιάννενα. Με την Ξάνθη. Με τον Παθρακικό. Ομάδες που θα τις δούμε και μέσα στο πρωτάθλημα. Σωστό. Δεν πρέπει να έχουμε μια εικόνα από αυτές και από, από τα φιλικά την προετοιμασία. Ναι. Είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει τέτοιου είδους. Άρα συμφωνούμε ότι να κρύψεις, να δεις. Δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί το που θα γίνει η προετοιμασία, αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι για το Θεαθήνα. Απλά επειδή, θα το εξηγήσω του νεαρού, απλά επειδή γράφτηκε ότι ψάχνουν για κέντρο στο εξωτερικό και θα πάει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και Σερβία και Ολλανδία κτλ.
επειδή δόθη μια εικόνα ότι ο Ηρακλής θα κάνει στο εξωτερικό προετοιμασία, επειδή κάνει στο Καρπενήσι, βγαίνουν και κοροϊδεύουν οι παοξίδες. Αυτό είναι. Άμα δεν έλεγε το ρεπορτάζ του Ηρακλή ότι ο Ηρακλής θα πάει στο εξωτερικό, δεν νομίζω θα ασχολιότανε. Κατάλαβες. Με κάλυψες. Έγινε αγόρι μου. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Ναι. Ναι. Έλα, ραπ. Έλα, καλέ. Έλα, ο καλλιτέχνης μου, τι κάνει. Έτσι, κατάλαβα, βρε, ότι είσαι ο καλλιτέχνης. Α. Άκουλε. Γεια σου, γιατρέ. Καλημέρα. Να τα. Τι κάνεις. Καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ νομίζω πως δεν πρόκειται να έρθει ο Κατσικάς και δεν νομίζω να χωράει εκεί στο ρόστερ. Με Μπαρτολίνης, Γιαμπάρη και Ρουκάλ. Κοίταξε, στα στόπερ θέλεις τέσσερις. Δύο σε κάθε μεριά, δύο αριστερούς και δύο δεξιούς στόπερ. Έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις ένα καλό rotation. Και ένα ο τέταρτος είναι από τη β' ομάδα. Ο Τσότρας, ο οποίος έδειξε σαν halfback τον χρησιμοποιήσει στη Λάρισα, καλά στοιχεία. Ναι, μπορεί να παίξει back, μπορεί να παίξει half. Παίζει όλο τον άξονα βασικά στη β' ομάδα, αλλά πρέπει να καταλήξει σε δύο θέσεις τουλάχιστον. Δηλαδή, στο περεξάρι θα δούμε πού θα το χρησιμοποιήσουμε. Το παιδί είναι εξελίξιμο. Εντάξει, σίγουρα το καλό είναι να βγάζεις παίκτες από τις ακαδημίες, από τις υποδομές. Ναι, τώρα εκεί στη Λάρισα που έκαναν τεμπούτο και ακόμα δύο μικροί. Ο Στεφανίδης και ο Καλφούτσος, εντάξει. Μακάρι ο Ηρακλής να ξαναοργανώσει τις ακαδημίες του έτσι ώστε να καλύπτει από αυτές. Να μην χρειάζεται δηλαδή να κάνει ακριβές μεταγραφές ή να ψάχνει δεξιά και αριστερά. Ναι. Α, δούμε πώς θα πάμε. Ανανέωσε και 3 χρόνια ο Γιαννίκογλου. Εντάξει, είναι 20 χρονών. Θέλετε 20, τέρμα, 20, μεγάλε. Θέλει βασικό τερματοφύλακα. Θέλετε τέρμα. Ναι, αυτός είναι για τρίτος, εντάξει. Ο Χουάντερσον δεύτερος και ένα καλός για πρώτο. Γιατί να μην βγει ο Γιαννίκογλου μπροστά από τον Χουάντερσον στα 22. Στη Λάρισα φάνηκε ότι βέβαια το παιχνίδι ήταν πολύ χαλαρό. Ότι γενικότερα σαν τερματοφύλακας έχει αυτό που λέμε την οργάνωση του παιχνιδιού. Το έχει, δηλαδή παρακολουθεί, βλέπει, δίνει θέση στους αμυντικούς του. Δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ένα σύγχρονο θεματοφύλακας το έκανε ο Γιαννίκογλου. Δεν τον είδαμε την μπάλα κάτω σε ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια ήταν και πολύ χαλαρό. Δηλαδή δεν τον κρίνουμε τη Λάρισα. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε, όντως. Αλλά όχι, θα πάρει ευκαιρίες. Και κακός ο Παπαδόπουλος που δεν δοκίμασε λίγο το Ρουγκάλα. Γιατί πρέπει να είναι καλό παιχτάκι. Ο Ρουγκάλας, ένας παίχτης ο οποίος δεν παίρνει αγωνιστικό ρυθμό, μένει πολύ πίσω άμεσα. Δηλαδή το παιδί έπαιξε πολύ καλά στο φωστήρα πέρσι. Ήταν αυτό το οποίο ήταν στον Ολυμπιακό και δεν ήθελε να τον πάρει με αυτή τη μορφή του δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Πήγε στη δεύτερη ομάδα της Ατλέτικο, έπαιξε ελάχιστα, δηλαδή ακόμα και στη Γάμα Ισπανίας να έπαιζε. Θα ήταν καλό, ωφέλιμο. Και τον είδες ότι δεν είχε τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό. Θα το δούμε τώρα στην προετοιμασία το πώς θα είναι ο Ρουγκάλας. Έχει περγαμηνές, μακάρι να βγει το παιδί. Του χρόνου θα παίξει καθόλου, πώς το βλέπεις. Ο Ρουγκάλας, από τον ίδιο εξαρτάται. Ναι. Τώρα ξεκινάνε όλοι ξεκινάνε επίσης όρις. Δηλαδή διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα όλοι. Αυτό είναι ο χαρακτήρας της προετοιμασίας. Και κάτι άλλο για το θέλουμε, αμυντικά, αριστερό μπακ θέλουμε, ένα αριστερό μπακ το οποίο να έχει και επιθετικές αρετές. Ναι, εγώ πιστεύω ο Σαραμαντάς βασικός καλός είναι για αλφαεθνική και να έρθει ένας ακόμα στο στυλ του Λίμα, εκείνου που είχαμε παλιά. Του Λίμα, αργός ποδοσφαιριστής όμως. Ναι, αλλά να βγαίνει μπροστά, να κάνει τα φάουλ. Πολλά στημένα, δηλαδή εντάξει. Εγώ σου είπα, Στράτος Χιτζίδης, αγροτικός αστέρας. Πολύ καλή επιλογή και φθηνή. Και σε καλή ηλικία. 27. Ναι, πολύ καλό είναι αυτό. Γιατί να μην. Εκεί φταίει και ο Γκόκιτς και ο Όγιος. Δηλαδή, είναι τώρα ο Όγιος προπονητής. Τραυματίζεται ο Κοντοδήμος. Παίζει με τη δόξα. Και παίρνει τώρα τον Τζιλιανίδη με δεξιπόδι και το χρησιμοποιεί αριστερό μπακ. Δηλαδή, το άλλο, τον άλλο του λες, δεν σε υπολογίζω, δεν σε θέλω. Δεν του δώσαν και ευκαιρίες. Λάθος μεγάλο. Γιατί με τον Απόλλωνα, σεζόν 12-13. Ήταν από τους οκρουγωνίους λίθους του Απόλλωνα στην άνοδό του στην Αλφαθηνική τότε. Εντάξει. Δεν είμαστε εμείς που θα κάνουμε τις επιλογές, ο Παπαδόπουλος αποφασίζει, ο Νίκος. Ναι, εντάξει. Εμείς κάποιες επιθυμίες εκφράζουμε. Εσύ θα πάρεις διαρκείας. Φέτος. Ναι, ναι. Ακόμα δεν έχω πιστεί από πολλά πράγματα. Αν δεις καμιά καλή μεταγραφή, θα πάρεις. Από άλλα πράγματα. Εγώ κοιτάω το έξω. Δηλαδή θέλω περισσότερο υγεία στο κομμάτι της κερκίδας. Δεν κοιτάω το αγωνιστικό καθαρά. Δηλαδή. Τώρα αυτό δεν το έχω εξηγήσει κατά επανάληψη στο παρελθόν. Θέλω δηλαδή να υπάρχει ήρεμο κλίμα, να μπορείς να πας χωρίς προβλήματα να παρακολουθείς ένα παιχνίδι. Γενικότερα είναι λίγο προβληματικό το περιβάλλον στην κερκίδα. Ναι. Αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα. Πολύ δύσκολα. Πώς να αλλάξουν, για.
Εντάξει. Πρέπει. Για να μπορέσει ο Ηρακλής να κάνει άνοιγμα σε αυτό που λέμε στη μεσαία του τάξη, θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και στην κερκίδα. Εδώ είναι θέμα το πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί ο πρόεδρος και η διοίκηση αυτό το θέμα. Έγινε. Καλό βράδυ. Τελευταίος για σήμερα, κύριε. Έλα. Κύριε Ραδόπουλε. Της πιάτσας τα τελευταίος. Κάντε μας ερωτήσεις να σας δώσουμε απαντήσεις. Πέστε μας τι θέλετε. Έχω ένα αριανό, το Θόδωρο τον Αθηναίο, ο οποίος μου μίλησε ότι στα pet shop έχουν εξαφανιστεί οι τροφές για σκύλους. Ναι, δεν ξέρω, ξέρετε κάτι? Εξαφανίστηκαν οι τροφές για σκύλους? Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί πιθανόν με αυτή τη λαθρομετανάστευση που υπάρχει να προτιμούνται και σκύλοτροφές. Όχι, μιλάμε για Έλληνες σκύλους και ίσως και για σκύλους που είναι στο κοντινό περιβάλλον του κυρίου Σαββίδη. Του κυρίου Σαββίδη? Ναι. Του κυρίου Σαββίδη? Ναι. Τι δουλειά έχουμε με τον κύριο Σαββίδη? Τώρα αυτό για να το πιάσεις, δεν το πιάνεις. Δεν έχουμε κανένα κοντινό έτσι με τον κύριο Σαββίδη. Πώς δεν αν έχει. Θέλετε να μας φέρετε κανέναν ο οποίος κάνει εκτροφές σκύλων ή οτιδήποτε άλλο από τη Ρωσία και είναι φίλος του κυρίου Σαββίδη, φέρτε τον. Να το δοκιμάσουμε κι αυτό. Είμαστε μια ομάδα η οποία πειραματίζεται. Ήθελε να πει ότι... πάντα σε ένα στάδιο πειραματικότητας. Λέει αυτός ότι τα σκυλιά της γειτονιάς σου δεν έχουν πρόβλημα. Ενώ σε άλλες γειτονιές λοσοπινάνε. Αυτό λέει. Αυτό είπε. Μάλιστα. Να, κατάλαβες. Τα σκυλιά της γειτονιάς μας δεν έχουν πρόβλημα. Έτσι είπε ο Θόδωρος Αριανός. Μάλιστα. Αυτός που έχει φύγει ο ξάδερφο να αναεξεί και του πήρε το διαρκείας από 250 σε 500. Αυτός. Αυτός. Καλά, θα μου επιτρέψεις να μην σχολιάσω το συνονόματό μου και ομοειδεάτη μου Αριάννα. Είναι νέο παιδί, είναι έξυπνο παιδί, εύστροφο, εντάξει. Νέος μπορεί να είναι έξυπνος, μπορεί να είναι εύστροφος, μπορεί να είναι μέσα στα πράγματα, δεν είναι? Πιθανόν. Πρέπει να είσαι μέσα στα πράγματα, δεν παίζει ρόλο αν είσαι εύστροφος, αν είσαι μαθηματικός, φυσικός ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί εσύ να που είσαι και εύστροφος και έξυπνος και μέσα στα πράγματα, μπορείς μεταφορικά να μας βάλεις μέσα στο παιχνίδι, αν θέλεις. Όχι εμάς δηλαδή, το κοινό. Κοίταξε να δεις. Η μοναδική λύση τη δεδομένη στιγμή είναι μόνο ο κύριος Άλεξ Κάλλας, δεν υπάρχει άλλη. Η οποιαδήποτε άλλη λύση προέρχεται εκ των έσω, είπα, για να χτυπήσουν τον τενεκεδάκι που έχει μέσα το ευρώ κάποιοι. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν είναι στα πράγματα για να κονομάνε. Και από τη στιγμή που ο ΑΣΥΓΜΑ πληρώνεται στην ώρα του, η ακαδημία... αυτό ναι, πληρώνονται αυτοί, γι' αυτό δεν μιλάνε... αυτό ακριβώς σας λέω, κύριε Ραδόπουλε. Είναι τακτοποιημένα τα πράγματα. Οι ακαδημίες του Άρεός μας, ναι, οι οποίες πήρανε και τα ΤΕΦΑΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και τα δύο γήπεδα πλαστικά, και το χόρτο το οποίο φτιάχνεται και εκεί θα έχουν τη φυσική τους έδρα πλέον από αυτή τη φετινή χρονιά, οι ομάδες από Μπροτζούνιορ μέχρι και K20, λοιπόν, με τη βοήθεια της Ερσινή, του κυρίου Γραμμένου και τα σχετικά. Τη γάμα εθνική K20 δεν έχει. Η Β' εθνική έχει, ομάδα... Β' έχει, ναι, ναι. Μα εμείς δεν αγωνιζόμαστε τη γάμα. Θα παίξει Β' για. Κανονικότατα. Ναι. Και με τον νόμο. Άνευ μπαράζ και άνευ οτιδήποτε προηγουμένου. Όπως πότε θα αποφασιστεί αυτό? Και ας αποφασιστεί και 1 Σεπτεμβρίου. Παναγιάς! Α, εντάξει. Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει ο χρόνος καταρχάς. Δεν σε νοιάζει εσένα. Και άλλος, οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν, ο κύριος φίλος σας και προπονητής, κύριος Καλαϊτζής, έχει βρει. Τους μαζεύει έναν έναν. Αυτή τη στιγμή γιατί να μην έρθει ένας ποδοσφαιριστής? Δηλαδή θα παίξει με παίκτες Β' εθνικής που θα είναι για άνοδο? Στην Α? Δεν γνωρίζω να σας πω ποδοσφαιριστές αν θα είναι για άνοδο ή όχι. Εγώ ξέρω πάντως ότι ένας ποδοσφαιριστής... Και άμα δεν ανέβει με το Άρης πάλι τι? Άμα ΑΣΥΓΜΑ είναι ταϊσμένος πάλι θα μιλάει. Να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Όταν βλέπω ότι ένας ολόκληρος ποινικολόγος διαλύει ένα ιστορικό σωματείο όπως λέγεται η Παναχαϊκή, η οποία έχει βγάλει εξαπανέκαθεν πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Σπετζόπουλος, Παναστατικόπουλος. Και πάει να αγοράσει πακέτο τη Λάρισα.
Θα βουρδείς, ναι. Και φεύγει μια άλλη ομάδα επαρχιακή από τη Μέση Παναχαϊκή. Σιγά σιγά μέχρι τις αρχές της υποτιθέμενης Football League του κυρίου Καλογιάννη θα έχουν φύγει τουλάχιστον 2-3 ομάδες ακόμα, οι οποίες οικονομικά δεν μπορούν να σταθούν στα δεδομένα. Ποιες είναι αυτές? Ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ξέρει από πέρσι ότι ο κύριος Καλαϊτζής κάθε εβδομάδα πλήρωνε τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Δεκτό αυτό? Άσχετα αν ήταν χαμηλό σε τιμή οικονομικά. Μες. Το θέμα είναι ότι ο άλλος πληρωνόταν. Αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει να πληρώνεται. Δεν μπορεί να έρθει να ζητήσει στον Άρη της Β' Εθνικής 400 χιλιάρικα το χρόνο συμβόλαιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει ποτέ. Αν ζητήσει 70, 80, 100 ένας καλός ποδοσφαιριστής, θα τα πάρει όμως. Θα πληρωθεί στην ώρα του. Στον Άρη. Άρα, ποια ομάδα μπορεί να κάνει στη Β' Εθνική ένα δυνατό μπάτζετ, αν εξαιρέσουμε τη Λαμία, η οποία έχει έναν επιχειρηματία ο οποίος υποτίθεται ότι θα βάλει... Και ο Απόλλων. Και ο Απόλλων. Και ο Απόλλων. Λεβαδιακός. Έχει και καλό προπονητή. Και ο Απόλλων. Παχαρναϊκός. Αν εξαιρέσουμε τις δύο αυτές ομάδες, ποια είναι η επόμενη ομάδα? Ο Πανθεραϊκός. Ο Βόλος. Και θα βγει σκόνη από το κανέλο. Ποιος Απόλλων? Αθηνών. Ποιος Απόλλων? Εντάξει, τον είπαμε τον Απόλλωνα από την Αντική Λαμία. Λεβαδιακό το ξέχασες. Το Λεβαδιακό το ξέχασες. Ποιος Λεβαδιακός? Του Κομπότη. Γελάει. Ο κύριος Κομπότης έχει αποσυρθεί πλέον από την ενεργοδράση και πρόεδρος του Λεβαδιακού είναι ο κύριος που έχει το μαγαζί. Θα κινήσει τα νήματα από πίσω. Από το σαντουιτσάδικο. Ας κινήσει ό,τι θέλει από πίσω. Κι άλλοι προσπάθησαν να κινήσουν. Ο Ολυμπιακός στη Β' Εθνική φίλους δεν έχει. Ορίστε. Ο Ολυμπιακός στη Β' Εθνική δεν έχει φίλους. Πώς δεν έχει? Δεν τους φοβάσαι? Ποιους να φοβάμαι? Θα τους κάνει ντά ο Γιάννης Ιωαννίδης. Γιατί να με κάνει ντά ο Γιάννης? Ο Γιουλέκας θα τους κάνει ντά. Ο φίλος Ολυμπιακός Γιάννης Ιωαννίδης. Ξέρω εγώ. Αυτός που άφησε να γίνει το Παλέντε Σπορ αντί για Παλέντε Σπορ μόνο σκέτο Σάλα Γκάλης Χολ. Αυτός που ανέβασε τον Ηρακλή από την Γάμα στη Βήτα. Και καλά έκανε ο Ηρακλής και ανέβηκε με απόφαση. Μα γι' αυτό που πηγαίνατε στο Φίστα και πανηγυρίζατε να πούμε στο ακρόαμα. Με αυτόν. Με Μαρινέλα και την Ζωή Λάσκαρη να πούμε. Την Κάτια Δανδουλάκη. Μαρινέλα εκείνη την εποχή με σουρανούσε και η Ζωή Λάσκαρη. Και τι να κάνουμε. Οι αθλητές του Άρεός μας να πούμε στον μπάσκετ. Κάνε καμιά συμμαχία γιατί ανεβαίνουν δύο του χρόνου, λέω εγώ. Πού ανεβαίνουν δύο? Μην έχουμε κλάματα πάλι και ο Ραστέλης ζητάει παραπάνω από το. Από πού από τον Κάλας, δύο, κύριε, για να μην μιλάει να πούμε, ναι. Τη Β' στην Α. Ανεβαίνουν δύο στην Α. Ναι, για. Και τι έγινε, ας μείνει και μια χρονιά ακόμα στη Β'. Δηλαδή. Α, δεν, ναι, ναι, εντάξει. Σας είπα ότι είμαστε μια ομάδα... Άμα οποία... πληρώνει ο Κάλας τον Εραστέν, καλά είναι. Δεν μιλάμε. Είμαστε σε μια ομάδα... Πολιτισμένη γίνεται. Βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Το Βελόνια τον πάρετε με... Ορίστε. Ποιο να πάρουμε? Το Βελόνια τον πάρετε, λέω. Στιές του Κολτσίδα. Και τον Κολτσίδα θα πάρουμε. Ο Ντίνος ο Μπαλής κάνει τώρα εντατική προπόνηση, χάνει σταδιακά τα κιλά, ετοιμάζεται να ξαναπάρει. Πάντως ο Περικλής Αμανατίδης σας έκρασε χθες. Ο Περικλής Αμανατίδης. Τι μας έκανε? Σας έκρασε. Ο Περικλής Αμανατίδης, λοιπόν, αν ποτέ σε αυτή τη χώρα η δικαιοσύνη βγάλει αυτή την τύφλα που διαθέτει, ποτέ είστε που λέμε είναι τυφλή η δικαιοσύνη. Ναι. Έτσι. Αόματι. Και ανοίξουν τα κοιτάπια πριν πόσων χρόνων ποδοσφαιρικών αγώνων. Καλά. Αυτός και ο κουμπάρος του κύριου Ρεαβόγλου από εκεί από τον Εύωσμο. Αριανός είναι ο Ρεαβόγλου. Ναι, 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 είναι Αριανός. Τον αγαπάει τον Άρη. Α, ναι, τον αγαπάει, τρελά, τα γενοφάσκια του. Λοιπόν, αυτοί οι δύο κύριοι, αν είχαν ποδοσφαιρική ευθυξία, δεν θα το πω τσίπα, ναι, θα έπρεπε να μην ξαναπατήσουν ποτέ σε αγωνιστικό. Βρε εδώ θα ξανάρθει ο Κώτης στον Άρη και εσύ λες και το Ριαβόγλου. Καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Μα σας είπα ότι σε πειράζει ο Ριαβόγλου. Βρίσκεται σε μία κατάσταση η οποία είναι, πώς να το πούμε, πώς είναι τα ποντίκια που τα δοκιμάζουν τα πάντα, ναι, τα πειραματόζωα. Ναι. Αυτή το πράγμα είναι και ο Άρη. Μία ομάδα πειραματόζω. Από ποντίκια ξέρεις, βλέπω. Ναι. Ορίστε. Λέω, ορίστε. Από ποντίκια λέω, ξέρεις, λέω. Ποντίκια ήμασταν πολλά. Έτσι. Το καράβι μας ήταν γεμάτο ποντίκια. Ναι. Και συνεχίζει να έχει. Να μην σας πω ότι έχει και Αρουραίος, δεν έχει μόνο ποντίκια. Έχει. Ο Αρουραίος όπως ξέρετε είναι πιο μεγάλος από το ποντίκι. Ναι, έχει μεγάλη ουρά.
Και τα ποντίκια φεύγουν πρώτα. Ο αρρωρέος φεύγει τελευταίος. Πρέπει να δαγκώσει και το τελευταίο θύραμα. Το θέμα είναι ότι ο γάτος γέννησε γατάκια. Απέθανε ο γάτος, αλλά έχει γεννήσει γατάκια τα οποία αν μεγαλώσουν θα φάνε τα ποντίκια πάλι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε όμως την ενδιάμεση διαδικασία. Γάτος είναι το σκύλος είναι. Τα σκυλιά τα τρώνε τα ποντίκια. Τα τρώνε. Κοιτάξτε να δείτε όμως λίγο. Στη φιλοσοφική αυτή συζήτηση την οποία κάνουμε για το φιλοσοφικό σωματείο του άρεός μας, να μην ξεχνάτε ότι στη μέση υπάρχουν και τα σκυλιά. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν, αν ο γάτος μεγαλώσει, θα βγάλει μεν τα νύχια και τα ποντίκια, αλλά αν επέμβει ο σκύλος. Είναι ισχυρός ο σκύλος ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε, ισχυρός ανίσχυρος, όταν είσαι σκύλος, είσαι σκύλος. Είτε με λύσα είτε με... πάντα το σκύλο να τον υπολογίζεις και να τον φοβάσαι. Έτσι. Είτε είναι κανείς, είτε πεκινουά, είτε ροτβάιλερ. Είτε μπολντόγκ. Είτε μπολντόγκ, δεν έχει σημασία, στη φιλοσοφική εταιρεία είμαστε τώρα. Το κακό είναι ότι ο Μπόγιας όταν πέρασε από εκεί, τους κάσαν το λάστιχο. Κοιτάξτε, κατάλαβες. Δυστυχώς, δυστυχώς, τον Άρη, το πρόβλημα δεν είναι τα ζώα του κύριε Ραμπτόπουλε. Αλλά... το πρόβλημά του είναι ο Μπόγιας. Δεν υπάρχει Μπόγιας να μας... Εγώ πρώτη φορά βλέπω Μπόγια, σκυλιά τα οποία είναι στην πτώση τους, αντί να τα πάρει μέσα στο αμάξι, να πάει να μην τα ταΐσει σκυλοτροφή και να τα χοντρίνει κι άλλο. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Καληνύχτα, κύριε. Πολύ ωραία, να είστε καλά. Δεν ξέρω αν έγινα αντιληπτός. Καληνύχτα σας, να είστε καλά. 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 Καληνύχτα σας, να είστε καλά.